Καλαθής, συντηρητές, καλησπέρα σας. Πριν από λίγο τελείωσε η 14η για φέτος τακτική συνεδρίαση του Δήμου Συλλείου του Δήμου μας για το έτος 2016. Το τακτικό δημοτικό συμβούλιο που ήταν προγραμματισμένο και πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 7 το απόγευμα στην αίσθηση συνεδριάσεων του Δήμου μας, είχε 16 θέματα στην ημέρηση διάταξη. Πριν την έναρξη της συζήτησης, επί των θεμάτων της ημέρησης διάταξης, προπορεύθηκε, όπως είναι θεσμοθετημένο, η άκουση επικοινωνική ώρα των ερωτήσεων, τοποθετήσεων, ερωτήσεων που προβλέπει ο κανονισμός μας. Καταρχήν το λόγο τον πήρε η κυρία Δήμαρχος, η οποία αρχικά ενημέρωσε το Σώμα για την εξέλιξη του έργου του απογοητευτικού, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και για τις παρεμβάσεις που έγιναν προς επίλυσή τους, κυρίως τα κυκλοφοριακού. Ενημέρωσε το Σώμα για την θετική εξέλιξη του έργου ίδρυψης του αγροτόπου, που εντοπίστηκε τελικά ακριβώς η πηγή του νερού, προκειμένου να συνεχίσουν στα υπόλοιπα έργα. Ενημέρωσε το Σώμα ότι εφαρμόστηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κυρίως στον άνω περιφερειακό, εν ώψη κατασκευής των παραπηγμάτων του Λαμπόγου. Και τέλος, προσκάλεσε όλους, και με ευκαιρία σας προσκαλώ και εγώ, να τιμήσετε με την παρουσία σας τις εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν των 49 εκτελεστέντων προκριτών παραμυθιάς από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 29 Σεπτεμβρίου του 1943. Ενδεικτικά να σας πω, το πρόγραμμα έχει αναρτηθεί παντού, το γνωρίζετε, αλλά θα σας ενημερώσω μια φορά ακόμη ότι έχουμε αύριο το βράδυ, έχουμε περιδιάβαση κρουσνό στην πόλη της Παραμυθιάς και ταυτόχρονα έχουμε και τη λιτανία. Έχουμε τη λιτάνευση του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Δονάτου εντός πόλης Παραμυθιάς, εν ώψη της ανοικομηθής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Δονάτου της Παραμυθιάς που είχε γίνει. Στη συνέχεια έχουμε τις εκδηλώσεις μνήμης την 5η 29 Σεπτεμβρίου 2016, όπως ακριβώς επιβάλλεται, και τέλος έχουμε το Σάββατο και την Κυριακή 1 και 2 Οκτωβρίου το τουρνουά μπάσκετ των 49 προκριτών. Στη συνέχεια το λόγο το πήρε ο κύριος Σακαρέλης, ο οποίος αναφέρθηκε αρχικά στα προβλήματα τοποθετητικού, κυρίως τα κυκλοφοριακά προβλήματα, έδειξε το θέμα της τοποθέτησης, προβληματισμό για τοποθέτηση φωτογραφικού ραντάρ ελέγχου ταχύτητας οχημάτων, κυρίως στον κάτω περιφερειακό. Έδειξε προβληματισμό σχετικά με το περιαστικό δάσος Παραμυθιάς, ότι χρειάζεται εξυγίανση, βελτίωση, καθαρισμό και κυρίως πρότεινε ότι μπορεί ο Δήμος να συμμετέχει τουλάχιστον στις μελέτες. Στη συνέχεια έδειξε το πρόβλημα με την εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας, γιατί κάπου διαπίστωσε αναπόθεση μπαζών ανεξέλεγκτα. Και τέλος έθεσε το πρόβλημα της τοπικής κοινότητας Ψάκας με την μη διάνοιξη δρόμων σε ιδιοκτησίες διανομής. Για όλα αυτά τα θέματα που έδειξε ο κ. Σακαρέλης, πήρε ανάλογες απαντήσεις και από τον κύριο Μούτσο, που είναι καθήλυνα αρμόδιος λόγω της Ψάκας, αλλά και από την κυρία Δήμαρχο στο τέλος. Στη συνέχεια το λόγο το πήρε ο κ. Μαρέτας, ο οποίος αναφέρθηκε και αυτός στα προβλήματα του απογοητευτικού και έδειξε προβλήματα κυρίως δρόμων, καθυζήσεις, χαλίκια, τσιμεντοστρώσεις. Πήρε το λόγο ο κ. Ζουρκάδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην επιστολή του Δήμου μας, στη ΔΔΕ, που διαβάσαμε στην αρχή στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, και ότι χρειάζεται πιο δραστικά μέτρα για την ευαισθητοποίηση των αρμοδίων. Έδειξε το πρόβλημα των εγκαταλειμμένων οχημάτων στην Παραμυθιά κυρίως και τέλος ρώτησε ποια εξέλιξη υπάρχει για τον Άγιο Νικόλαο της Παραμυθιάς που κινδυνεύει να πέσει. Πήρε το λόγο η κυρία Αλεξίου, η οποία έθιξε το πρόβλημα της μη μεταφοράς μαθητών του Α Δημοτικού Σχολείου, παίρνοντας ανάλογες απαντήσεις από πολλούς δημοτικούς συμβούλους, την κυρία Δήμαρχο, τον κύριο Αρβανίτη, τον κύριο Δημητρίου, κυρίως γιατί δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, μόνο σε επίπεδο ευαισθητοποίησης και θίξης του προβλήματος μπορεί να επέμβει. Και ρώτησε πώς και γιατί παραχωρήθηκε ο χώρος του ΚΕΓΕ στην κατασκευάστη εταιρεία του αποχαιρετευτικού για αναπόθεση υλικών, αδρανών υλικών. Πήρε το λόγο ο κύριος Δημητρίου που μας ενημέρωσε ότι ξεκίνησε η λειτουργία των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης Παραμυθιάς, Γκρίκας, Γαρδικίου και Νεράιδες, μου φαίνεται, και ότι είχε αναρθεί το σχετικό πρόγραμμα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πήρε το λόγο και ο κύριος Λίγκας, που έδειξε το πρόβλημα της τοπικής κοινότητας Γλυκής, με τα προβλήματα που δημιουργούνται από την κατασκήνωση των Ρωμά στο τοπικό κέντρο, στο πολιτιστικό κέντρο κυρίως, και το πρόβλημα που υπάρχει στην επαρχιακή οδό Παραμυθιάς Ελευθεροχωρίου με την βατότητά του. Άσχετα, και πήρε τις ανάλογες απαντήσεις ότι κυρίως είναι θέμα της περιφέρειας. Για όλα αυτά έδωσε απαντήσεις η κυρία Δήμαρχος στο τέλος. Εκτενέστατα, θέλω να πω. Αφού τελείωσε η άκουση επικοινωνική ώρα επί της διαδικασίας, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ερχόμαστε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης. Έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των φορέων, συμβαλόμενων μερών, Δημοσιλείου, Δημοπάραγας, Περιφέρεια Υπήρου, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών από τα Μόνα Χέροντα και Καλαμά, Ήπειρος ΑΑΕ, ΕΤΑΝΑΜ ΑΑΕ, ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, Εξοδότησης και Υπογραφής της Δημάρχου Σουλίου με εισηγητή την κυρία Δήμαρχο, το οποίο θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, δεν το ψήφισε ο επικεφαλής της Ελλάδας Αντιπολίτευσης, ο κ. Μαρέτας. Δεύτερο θέμα, ημερήσια διάταξης. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια με εισηγητή την κυρία Δήμαρχο. Εγκρίθηκε ομόφωνα. Τρίτο θέμα, ημερήσια διάταξης. Εισήγηση για τη συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στο έργο Γκράλιφο, που θα υποβληθεί στη δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος Ίντερενγκ διασυνορική συνεργασία Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020. Με εισηγητή την κυρία Δήμαρχο. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Δεν το ψήφισε ο επικεφαλής της Ενώσης Αντιπολίτευσης, ο κ. Μαρέτας. Τέταρτο θέμα, ημερήσιας διάταξης. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο Working Along History and Nature και με ακρονίμινο GRL Paths στο πρόγραμμα διασυνορική συνεργασία Ίντερενγκ IPA Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 2, ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, θεματική προτεραιότητα D με ειδικό στόχο 2.1, διατήρηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων ως προαπαιτούμενο για την τουριστική ανάπτυξη της διασυνορικής περιοχής. Με εισηγητή την κυρία Δήμαρχο, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, δεν το ψήφισε ο επικεφαλής της Ενώσης Αντιπολίτευσης, ο κ. Μαρέτας. Πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης, υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης, αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακάθαρτων και επεξεργασίας ακάθαρτων στο ΔΕΛΤΑ ΔΕΛΤΑ Παραμυθιάς και Καριωτίου του Δήμου Σουλίου, στο επιχειρησιακό πρόβλημα υποδομές μεταφορών περιβάλλον και αηφόρος ανάπτυξη, άξονας προτεραιότητας 14, διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος, προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων. Με εισηγητή την κυρία Δήμαρχο, εγκρίθηκε ομόφωνα. Έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης, ορισμός δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη, τακτικό και πνευματικό, των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών Εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 44-12-2016, παράγραφος 11β και 11δ. Με εισηγητή την κυρία Δήμαρχο, εγκρίθηκε ομόφωνα. Έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης, κατανομή πίστωση 32.760 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολικών μονάδων. Με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο κ. Καλόγυρο Βασίλειο, εγκρίθηκε ομόφωνα. Όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης. Έγκριση της υπαρήθης 34/2016 απόφαση νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου Αρρωγή περί έγκριση ισολογισμού έναρξης του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου Αρρωγή του Δήμου Σουλίου με εισηγητή το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημητρίου Δημήτριο ως πρόεδρο του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου Αρρωγή. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Δεν ψήφισε ο επικεφαλής Ενώσης Αντιπολίτευσης ο κ. Μαρέτας. Ένα το θέμα ημερήσιας διάταξης. Χορήγηση τρίτης παράτασης του έργου προστασία πηγών Αυλοτόπου. Με εισηγητή τον Δήμαρχο Κίνων στο Σόπλο Δίλ, εγκρίθηκε ομόφωνα. Δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης, χορήγηση πρώτη παράταση του έργου διευθέτηση ομβρίων υδάτων Αχέροντα. Με εισηγητή τον Δήμαρχο Κίνων στο Σόπλο Δίλ, Αντανίλ, εγκρίθηκε ομόφωνα. Εντέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης, χορήγηση έκτη παράταση του έργου ασφαλτοστρώση δημοτικών οδών Δήμου Σουλίου. Με εισηγητή τον Δήμαρχο Κίνων στο Σόπλο Δίλ, Δανίλ, εγκρίθηκε ομόφωνα. Δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης, σύσταση επιτροπή οριστική παραλαβή του έργου διευθέτηση ομβρίων υδάτων Παραμυθιά. Με εισηγητή τον Δήμαρχο Κίνων στο Σόπλο Δίλ, εγκρίθηκε ομόφωνα. 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης, σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου τσίμεντος τρώσης Αχέροντα. Με εισηγητή τον Δήμαρχο Κίνας των Σόπλων Δανίλ. Εγκρίθηκε ομόφωνα. 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης, εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων βάσει του νόμου 3463-2006 με εισηγητή τον Δήμαρχο κύριο Ντούκα Βασιλική. Εγκρίθηκε ομόφωνα. 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης, απευθείας εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών παιδιών Λούνα Πάρκ στη Δημοτική Κοινότητα Παραμυθιάς. Εισηγητής Αντιδημοτικός Σύμβουλος κ. Φράγκος Θωμάς. Εγκρίθηκε ομόφωνα. Και έκτο και τελευταίο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο οποίο είχε να κάνει με κλήρωση, διενέργεια κλήρωση για την ανάδειξη διοίκων παραπηγμάτων στην Εμπολομπανίγυρη Λάπου Παραμυθιάς για το έτος 2016. Με εισηγή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φράγκο Θωμά. Ο κανονισμός Λαμπού προβλέπει δημόσια κλήρωση για όλα τα παραπηγμάτα που κατασκευάζονται στο Λαμπού. Το θέμα αυτό μας απασχόλησε ιδιαίτερως, ειδικά στην κλήρωση των παραπηγμάτων, κυρίως όσον αφορά τα οβελιστήρια της Πισταριές. Είχαμε και αντεγκλήσεις από παρευρισκόμενους, υπήρξε μια μικρή διακοπή. Τέλος, καλό, όλα καλά. Κλείσαμε και με το 16ο θέμα της ημέρης διάταξης. Αγαπητοί συνδημότες, καλό σας βράδυ. Thank you.
Εξάλλου την υποχρέωσή μας να παρέχουμε
είναι σταθερά και αγκάλιτα ηλεκτρική ενέργεια. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ιωνίκης ανήκει σε περιοχές όπου η τροφοδότηση είναι σύνθεση φαινόμενων, ενισχύει την υποχρέωσή σας για πρόληψη και καλύτερη συντήρηση του δικτύου για να αποφευθούν οι συχνές και αδικαιολόγητες διακοπές έργους. Παρακαλούμε για άμεση ενημέρωση από μέρους σας του Δημοτικού Συμβουλίου για τις περαιτέρω ενέργειές σας. Αναμένουμε ανταπόκριση από την ΔΕΔΕ, από την ΔΕΔΕ. Φανταζόμαστε ότι κάποιος θα μας θυμίσει για την παρουσία του σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Προκειμένου να μπορεί να μας απαντήσει στα έργα του Δημοτικού και να μας αντιμετωπίσει τα προβλήματα, αν μπορεί να προγραμματιστεί αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αναφορικά με την κυρία Σπυρίδα, θα μας απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση. Επίσης, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω προσοχή για ένα άλλο θέμα. Άλλο ένα θέμα που θα ήθελα να ρωτήσω από το Συμβούλιο, από ποιο μας αφορά, έχει να κάνει με τις δηλώσεις που έχουν έσχασει. Το χρονικό διάστημα που ξεκινούσε από την 1η Δεκάδου στο 22 Δεκάδου με σημερινή απόφαση της κυβέρνησης παρατάθηκε λόγω προβλημάτων που ήταν στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Και πλέον το χρονικό διάστημα που πρέπει να υπάρχουμε όλοι μας υποχρεωτικά δήλωση πότε ενέσχεση, υποχρεωτικά δήλωση πότε ενέσχεση, διαφορετικά υπάρχουν κλειδιές κληρώσεις. Είναι από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Πρώτου 2017. Αυτή η δήλωση γίνεται ηλεκτρονικά στη βάση πότε χρησιμοποιώντας ο καθένας προσωπικά τους κωδικούς τάξης. Να ξέρετε τα στοιχεία σας έχουν δοθεί ήδη και τα δικά μου φυσικά. Έχουν δοθεί ήδη στην αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο των δημόσιων υποθέσεων. Οπότε είναι υποχρεωτικό είναι δεδομένο πρέπει να υπάρχουν δύο υποθέσεις. Κύριε Δήμαρχε, έχει το λόγο. Παρακαλώ. Καλησπέρα για μένα. Θα συμπληρώσω λίγο αυτά που είπε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σε σχέση με το πόθεν έσχεση που είναι ειδική υποχρέωση όλων των Δημοτικών Συμβούλων και τις υποφανόμενες. Εκτός από αυτό, υπάρχει ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά τις οφειλές που μπορεί να έχουν στο Δήμο η Δημοτική Σύμβουλη. Υπάρχει ασυμβίβαστο δηλαδή ανάμεσα στο να έχει ένα το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου και να οφείλει στο Δήμο. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ όσοι από εσάς έχουν οφειλές στο Δήμο είτε να τις τακτοποιήσουν είτε να τις ρυθμίσουν. Αυτό ισχύει και για τους Προέδρους του Δημοτικού Κοινοτήτου. Επίσης, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να γίνω να δώσω το λόγο στον κύριο Καλόγερο του Βασίλη, που τον αντιδήμαρχο που υπέρχεται για τα οικονομικά θέματα, δεδομένου ότι εκτός από αυτό που θα σας τονίσει ιδιαίτερα, γιατί δεν μπορεί να ζητάμε από τους δημότες μας να είναι εντάξει στους υποχρεώσεις τους και εμείς να μην είμαστε. Θα πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα, να κάνουμε το αυτονόητο. Εκτός από αυτό, στους τελευταίους λογαριασμούς σύνδευσης που άρχισαν να αποστέλλονται στους χρήστες του νερού στην περιοχή μας, υπάρχει στην πίσω σελίδα και κάποιες παρατηρήσεις και επισημάνσεις που όσον αφορά το θέμα των οικονομικών θα τις αναφέρει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και συνέχεια συνεχίσω στα είναι ακριβώς έτσι όπως αναφέρει ο Δήμαρχος, όσον αφορά και τις, μάλλον, το κομμάτι των συγκρότησμων οπτικών και των δημοτικών συμφωνών των μέσα πακέτων προϊόντων, ακόμη και των μελών των τοπικών κοινοτήτων, οι οποίες σας πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή είναι σε κάποιες χιλιάδες ευρώ, όσο σας κάνει παράδειγμα. Υπάρχει, είναι κάτι που είναι όμως είναι δεδομένο, ότι ο Δημοτικός είναι ο πρόεδρος είτε μέρος να χρωστάει. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι, το ημερολογικό στο σημείωμα που ανέφερε η Ελλήνη, όπως είναι σε τρία σχέδια, αφορά κυρίως τα προβλήματα της ευρωδότησης, όπως προσέσαν στον καρδοφυλιάκη, κυρίως του καρδοφυλιακού, τα ομπόδια αντικείμενα που δεν είναι της παρούσης και τους εξυπρόθεσμους, λογαριασμούς ή ρεύσης. Σας ενημερώνω ότι προσφυγικά το ποσό του εξυπρόθεσμου του μονοστικού επισύνδευσης είναι περίπου στο Δήμο μας είναι περίπου στις 300.000 ευρώ αυτή τη στιγμή. Είμαστε υπό
υποχρεωμένοι να κάνουν τον κανονισμό που έχει συστηθεί από τον δρόμο του προηγούμενου. Και όπως εντάξει τα προγραμματικά αναφέρεται στην παράγραφα έως του άρθρου 16, ο Δήμος θα προβαίνει πλέον χωρίς να ειδοποιήσει σε διακοπή της ιδεοδότησης εντός 10 ημερών από την λήξη του παρόντος εννοείται του συγγνώματος στους τελευταίους λογαριασμούς που επιδόθηκαν και έχουν αποσταθεί που να προσδέχονται. Είναι όμως, εντάξει, κάτι το να πληρώνει κάτι, το να μην πληρώνει, να πληρώνουν όλοι για κάποιου που δεν πληρώνουν και να έχει φτάσει αυτή τη στιγμή. Σα επαναλαμβάνω 300.000 συγκρότερου που πληρώνουν μόνο τη σύνδεση. Πολύ σύντομα. Δεν έχω να σα παρακαλώ. Καταλαβαίνω και παρακαλώ και που πάλι εμά εδώ και του προέδρου από ό,τι επαναλαμβάνω και τα μέλη του δημοτικού κοινοτήτων, όλου του εκλεγμένου δηλαδή, να τα εκτοπίσουν ή να ειδοποιήσουν τι πληρώσει. Ευχαριστώ. Η πόλη της Καρμιτιάς αυτή τη στιγμή είναι ορμωμένη από το έργο του αποκεντρωτικού. Επειδή φαντάζομαι γύρω στα δέκτες είτε παραπώνων είτε ενημερώσεων, θα ήθελα να πω ότι οι υπηρεσίες του Δήμου, όπως και οι επιβλέποντες, όπως και όλοι όσοι εμπλέκονται από τους ελεγχούς στο έργο, κάνουν τα δύνατα βήματα για την απρόσκοπτη συνέχεια του έργου. Αυτή τη στιγμή ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι, παρά το γεγονός ότι έχουμε οδηγίες κάθε 1000 μέτρα που κάνουμε να το καλύπτουμε, έχει μείνει ακάλυπτο και όλων των γενικών συνθηκών και εξαιτίας του ότι δεν βρίσκουν κατάλληλα υλικά αυτό το διάστημα προκειμένου να σκεπάσουν τα σκάματα. Κάτι το οποίο είναι σαφές ότι δημιουργεί πρόβλημα, το μόνο τη καλύπια, όπως ξέρετε όλοι, που προχωρούμε σε αυτήν την πόλη. Καλή και βρίσκονται σε διάφορα σημεία της πόλης και δημιουργούν προβλήματα τόσο στους διερχόμενους, βάζοντας όλους μας σε επικινδυνότητα. Παρ' όλα αυτά, γνωρίζουμε όλοι ότι στην πόλη εκτελείται ένα πολύ μεγάλο έργο και επειδή υπάρχει το γνωστό ότι καλυμπολεί με προσορμή τα ένα μένουνα, κάνω και ενημέρωση ρεκέτης στους δημοτικούς συμβούλους, θα πρέπει οι οδηγοί που περνάνε μέσα στην παραγωγή να δουν λίγο πιο προσεκτικά, λίγο πιο σιγά, για να μην έχουμε κάποιο ατύχημα και δημιουργούμε και άλλα προβλήματα. Ούτως ή άλλως, όπως θα δείτε, υπάρχει θέμα εδώ, στο οποίο διασφαλίζουμε με αυτό και τη συνέχιση του έργου, παρά το γεγονός ότι κάποιοι προσπαθούν να γίνουν ιονή κακών ειδήσεων, το έργο συνεχίζεται κανονικά. Και επίσης να πω ότι το βάθος του σκάματος εξαρτάται από τα υψώματα και όχι από την επιλογή που κάνουν εκείνη την ώρα οι εργάτες του έργου, ούτε κάποιος άλλος. Με βάση τα υψώματα λοιπόν είναι και το βάθος του σκάματος. Παρακολουθείται από την επίβλεψη και μάλιστα πάρα πολύ στενά και προσεκτικά. Κάτι εδώ βλέπω και τον πρόεδρο του Αυλοτόπου, δεν θυμάμαι αν ενημέρωσα. Νομίζω δεν είχαμε το ευτυχέ αυτό συμβάν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως ξέρει και ο Σίμος ο Διαμάντης, βρέθηκε το σημείο στο οποίο βγαίνει το νερό. Ναι. Βρέθηκε το σημείο. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, πολύ επικίνδυνο έργο. Έργο όμως το οποίο έπρεπε να δώσουμε όλες τις δυνάμεις, πράγμα το οποίο το πράξαμε. Το γεγονός ότι βρέθηκε αυτό το σημείο είναι πολύ θετικό. Πιστεύω ότι άμεσα λοιπόν θα μπορέσει να απομονωθεί, να γίνουν ιδέωση τεχνικές ενέργειες για να σταματήσει το μεγάλο πρόβλημα που είχε η τοπική μας κοινότητα. Τώρα, όπως γνωρίζετε όλοι, βρισκόμαστε στην εβδομάδα εκδηλώσεων του 49 πρόκλητους. Νομίζω ότι όλοι οφείλουμε να βρισκόμαστε σε αυτές τις εκδηλώσεις. Αύριο είναι η Ουρανία για την παρουσία των οστών του Αγίου Βονάριου στην πόλη της Παραμυθιάς και την Πέμπτη στο μνημείο, πρώτα στην εκκλησία του Αγίου Βονάριου και μετά στο μνημείο, θα εκτιμούν τα λιγότερα που οφείλουμε σε αυτούς που για μας θυσίασαν τη ζωή τους. Επίσης, όπως διαπιστώσατε, έκλεισε και ο Πάνος Περιφερειακός και ξεκίνησαν οι εργασίες για κολάμβου. Όπως θα ενημερώσουν και οι αρμόδιοι από την Επιτροπή λίγο πριν αρχίσει η κλήρωση, φαίνονται τα πράγματα να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από εμπόρους και πιστεύουμε ότι για μία ακόμα φορά θα γίνει ένα πετυχημένο λάκκουβο, το οποίο θα φέρει πάρα πολλούς επισκέπτες στην πόλη μας, εξαρτάται από εμάς να μείνουμε ευχαριστημένοι για να μας
ξανάρθουν και άλλες τοπικές τιμές. Αλλά εκτός του ότι θα φέρει κόσμο, σαφέστατα θα υπάρχουν, θα πέσουν και κάποια χρήματα στην περιοχή που είναι και το ζητούμενο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Υπέρχο. Κύριε Σιμεράκη, πρόεδρε. Καλησπέρα και από μένα. Απλώς θα ήθελα να ρωτήσω ορισμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, βλέπουμε ήδη ότι οι εταιρείες που έχουν το προγραμματικό από τον Άγιο και μετά δείξαν σχεδόν το μέτρο άσχημα. Ενώ έχουν σκάψει πάρα πολύ. Το έχουν διασταυρώσει, μήπως αυτό είναι η δικαιολογία, δεν βρίσκουν υλικά για να το καταστήσουν στην γέννη. Έπληξε ο πάνω περιφερειακός. Ο κάτω περιφερειακός είναι δράμα. Υπάρχουν μάλιστα σε σημεία που περνάει ένα αυτοκίνητο. Έρχεται ο άνθρωπος. Άμα συνεχίσει μέχρι τότε, πώς θα γίνει η κίνηση. Δεν θα έχουμε πρόβλημα. Εγώ ξέρω ότι πρέπει να πιεστεί η εταιρεία. Ναι, την βλέπω στην ίδια ιδεολογία. Δεν έχουμε υλικά για να καλυφθούν. Εντάξει. Πόσο καιρό. Ενώ στην αρχή προχώρησε καλά, έχουν πήγε τον δρόμο των 49 Μαρτίου μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα που καταστάθηκε. Αλλά τώρα βλέπουμε από εκεί και πέρα ότι έχουν καταστήσει κάτι μεγάλο που καταστάθηκε και έχουν πολλά προβλήματα. Έχει γεμίσει ο τόπος καλύτερα, θα γίνει κανένα τύπο και κάτι άλλο. Είναι και ο πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος εδώ. Άρχισα να δέχομαι και εγώ ασχετικές οπλήσεις, όπως νομίζω και αυτός, για το κάτω περιφερειακό. Ζητάνε να μπει ο άγιος ταχύτητος. Δηλαδή, θα έχουμε, θα γίνει κάποιο ατύχημα την άλλη φορά. Νομίζω ότι να μπει και να μπει ραντάρ. Όταν ζητάει ραντάρ, νομίζω το έχει ζήσει μάλλον. Όπως αν και κάποιοι άλλοι από εσάς. Πιστεύω ότι πρέπει να το δούμε. Νομίζω ότι το νομικό κοινότητα την ώρα να βγει και βάλει στο τεχνικό πρόγραμμα, εντάξει δεν είναι. Αλλά πρέπει να το έχουμε άμεσα υπόψη. Άμα γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλά παιδιά. Το φαντάζεσαι στις ευθύνες όλων μας, αν γίνει κάτι ατύχημα, με ένα δεν είναι η ευθύνη. Τι τις συνειδήσεις ότι για κάποιους ανθρώπους, έστω και μεγάλο για κάποιον ποτσό, χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Κάτι άλλο που ήθελα να ρωτήσω. Τι σκέφτεστε για το περιαστικό δάσος στην Παρακουλιά. Γνώρισα ότι υπήρχε κάποιο πρόγραμμα του ζωή του Δήμου. Έχει πει. Υπάρχει. Είναι χρόνια το πρόβλημα. Κάθε φορά που βλέπει, το περιαστικό δάσος στην Παρακουλιά ξεκινάει από πάνω και φτάνει λόγω από την Αγία από την Ελληνική Εκκλησία. Κάθε φορά που βλέπει, γεμίζουν μέχρι το 100 εκεί για να προειδοποιήσει τον κόσμο να μην γίνει κάποια τύχη. Πιστεύω ότι πρέπει άμεσα να δώσουμε σε κάποιο δασολογικό γραφείο να γίνει κάποια μελέτη. Και αυτό το έργο σίγουρα θα ενταχθεί σε κάτι όρο. Το δάσος χρειάζεται και εξυγίανση και καθαρισμό και μονοπάτια. Φανταστείτε να ανάψει κάποια κουτιά όπως και άνθρωποι μια φορά έτσι που δεν προλάβαμε και ζήσαμε και ζήστηκε. Να κάνει παραμυθιά. Περικλεί το δάσος αυτό, περικλεί την παραμυθιά έτσι. Πρέπει να κάνουμε, πιστεύω ότι η πρώτη μελέτη που πρέπει να δοθεί. Άμεσα. Τι μπορεί να γίνει. Τι είναι κάτι σημαντικό. Και τελευταίο. Ψηφίσαμε για την δημαρχή. Θα έχουμε ψηφίσει από όλα. Κανονισμό καθαριότητα. Τα πάρω τα σκελιά που θα πετύουν. Τι γίνεται σήμερα. Θα πετάνε όπου θέλουν. Με τόσα υπάρχει, θα το δει και στην τσάκα. Στον δρόμο που πάει για το Συμβούλιο, φαίνεται από την Ευαγγελία και στον δρόμο στο πηγαίνει για το παθέ, κάποιος άνετος, σε μια στροφή, σε μια φιλοφορία της. Δεν πάει. Τους ψάχνουν εκεί, Δεν μεγάλο στο κόσμο του καταλήγει. Πολύ καθένα, άμα πάμε τώρα στην τσάκα, τι την πιάνω του πάει η κομμουνίστα, βλέποντα την ενεργεία που πάνω, την οικονομικά λεφτά, τη μέσα, στην άκρη του δρόμου και μετά τα σκόρπια στον κόσμο. Ενώ υπάρχει ο κανονισμό καταλήγει, του τα απαγορεύει. Και του ψηφίσαμε μόνο.
και προφανώς πρέπει να τον εφαρμόσουμε. Και άλλο ένα σημαντικό πρόβλημα, πάλι με την Τζάκη, που έρχεται, δεν έχουν έρθει κάτι, είναι κάποιες ιδιοκτησίες μέσα σε διαλογή. Είναι πρωτοκαλέρω τα πράγματα, το τι ισχύει στο ελληνικό κράτος. Αυτοί οι άνθρωποι πήραν τις υπηρεσίες, πήραν την κλίμη. Σήμερα, επειδή δεν είχε δρόμο, όταν έγινε αυτό, βρέθηκαν 4-5 κοράκια χωρίς δρόμο. Με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να ταξιοποιήσει, μην είχαν πάει στη Γερμανία και γυρίζοντας έγιναν τα βουνάρια. Αυτή τη στιγμή, ενώ το κράτος το έδωσε σε μένα εκεί, σαν γη, για να την καλλιεργήσω, έρχεται σήμερα και μου λέει το προσευχή, όπου αυτό είναι δασικό. Είναι δικό μου, αλλά είναι, μιλάνε, το, όλο το οξύμορο και τραγιαλατικό της ελληνικής κοινωνίας. Και ενώ είναι μια ευθυντική έννοια, είναι της δουλειάς μου, είναι μια περιοχή που είναι πολύ καλή για την κοινωνία. Τι χρειάζεται τώρα πρέπει να γίνει. Με λέει, λέει, από το δασολόγο και να γίνει το δρόμο. Μιλάμε το ψήφι. Τι να το κοιτάξουμε, να προσπαθήσουμε μήπω πάνω τι υπηρεσίε του και τα ζεύγουμε και χρειάζεται ένα ολόκληρο. Ο ολόκληρο έχει να κάνει και με το δασταρχείο. Τι το δασταρχείο εμεί. Να μπορούμε να τα κάνουμε όλα μέσα στη γλώσσα. Θα τα πούμε μετά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Προκύπτουν κάποια προβλήματα από συνεδρία σε συνεδρία. Σχετικά με το αποτελεστικό και τους δρόμους, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει δικαιολογία που δεν βρίσκουμε λιγανό. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα με τη μία αποκατάσταση η τύπους κάποιου, η εταιρεία της αποτέλεσης. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και δεν πρέπει να δεχτούμε τέτοιες δικαιολογίες ότι δεν βρίσκουμε λιγά και δεν κάνουν λίγα. Δεν είναι δυνατόν να σας αντικατέτω. Σε ό,τι αφορά τώρα πάει τον κάτι να υπερμόδρομο. Υπάρχει πρόεδρε της τοπικής κοινότητας απόφαση για να μπει ένα πράγμα για τον έλεγχο της ταχύτητας στον κάτω του υπερμόδρομο. Ναι. Πάει. Αν και δείχνουμε τώρα να είναι έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν θέλουμε να πούμε να πάμε ένα ρετά, να προλάβουμε τα όποια ατυχήματα από εδώ και πέρα. Γιατί αυτά που γεννήκαν, γεννήκαν αρκετά. Δεν τι περιμένουμε να γίνει κάποιο να την πόρει για να την πούμε μετά. Δεν το μπορεί ο Θεό, δεν το μπορεί ο Άγιο. Είχαμε μια από καιρό για να καθέρει πάνω στη διασφάλιση του Μάνι, που πάω για την κατασκήνωση, το παλιό υποτροφείο κλπ. Είχαμε πάει και με τον αντιδήμαρχο του Γιάννη Παπαδοπούλου, γιατί τώρα δεν είναι αυτός ο καθένας της κυρίας Καπαλού, τι έχει πει. Είχε και πάνω από κάτι, είναι ο λάθος, είμαστε και μία παραδοχή, θα πρέπει να πέσει στο σημείο. Είχε σαν το σημείο και άλλο ο Γιάννης Καλός. Τελείωσε την εγώ, δεν τελείωσε την εγώ. Συγγνώμη κύριε Ρέντε. Ένα άλλο θέμα, για το οποίο πάρεσε πολλές φορές το μέσα να την διέψω. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τον τρόπο που πάει στα τα αυτάρκα κάτω, που είναι κάποια σπίτια που παίρνουν μικρά λεπτά, είναι συνθήκη που μπορεί. Και με τις πρώτες μεριές εκεί γίνεται πάνω. Το δρόμο, πες, και εγώ δεν άκουσα το δρόμο. Το δρόμο που πάνω στο γραφείο σου κάτω. Κάτω από το άρμα. Ναι. Είναι ένα τμήμα εκεί του δρόμου, που έχει καθήκονο και κάτω εγώ που βρέχει. Δεν μπορεί να περάσει εκεί την κούρσα. Με το Γιάννη πήγαμε το γραφετή, τώρα είναι σε μικρότερη κατάσταση επειδή έφερε πολύ. Εκεί μια βαρέλα της μέτωπης, δεν χρειάζεται πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω που τόσα χρόνια δεν μπορούσε να γίνει και μια παρέμβαση. Αλλού επιστροφεί ο Λούντερ και ο Λούντερ και γιατί μπορεί να ρίξει και 10 κιλικά πετρό. Να αποκαλύψει το αμπίδι της μια και να βοηθάνε τους ανθρώπους. Συνδεδεμένο αντά τους. Αυτά τόσο πάνω. Ευχαριστώ πολύ την ημέρα. Ήθελα να το δώσω να πάρει το λόγο.
Μακάρι να το
ευχαριστώ, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει τόσο βαρύτητα. Αν μπορούμε έστω και τώρα να ξεκινήσουμε τη διαδικασία με τον εξόδημο, γιατί το εξόδημο, όπως γνωρίζουμε, είναι ένα βήμα πριν την ελληνική αναφορά και έχεις αυτό που έχεις απέναντί σου σε πιο δύσκολες από αυτή την άποψη. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά αυτό που είπε και ο κ. Ζακαρίδης για τον καταρχισμό καταλληλότητας, εγώ θέλω να, να κάνω μια παρατήρηση και δεν ξέρω αν έχει αλλάξει τίποτα το τελευταίο διάστημα. Ξεκινήσατε την ώρα και μια κακή προσπάθεια για από τα αυτοκίνητα που έχουν καταλήξει στην κοινότητα να τα μαζέψετε. Υπάρχουν όμως κάποια αυτοκίνητα που έχουν από τους δημότες που τα έχουν παρατήσει, τα οποία δυστυχώς ακόμα είναι στους δρόμους. Και στην γειτονιά σας και στην γειτονιά μου, ξέρετε πολύ καλά ότι έχετε και από δημότες σχετικές παρατηρήσεις. Δεν ξέρω αν είναι κάτι τελευταία, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να τελειώσουμε την ιστορία, το οποίο δεν έχει το κόστος ούτε τίποτα. Και μία μία ζωή θα τελειώνουμε, να μην σε αφήνουμε στην ίση. Λοιπόν, επίσης, μία παρατήρηση που θέλω να κάνω, που είναι η ερώτηση, αν άλλαξε τίποτα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με τον Άγιο Νικόλαο από την πλευρά μας. Γιατί έχουμε και ένα σχετικό έγγραφο που έχει έρθει από τις σχετικές υπηρεσίες, που γνωρίζουμε και μας κοινοποιήθηκε και στο Δήμο, ότι αν τελειώνουμε κάτι θα πέσει ο λαός και ο λαός είναι στο δεύτερο προγραφείο της πόλης. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να πάρω μια ενημέρωση, γιατί διάβασα την τελευταία δηλώση σας ότι αγοράσαμε μια σκούπα και πολύ καλά κάναμε το γυμναστήριο ή ένα ματώδια με σκοπό να φτιάχνουμε τα δημοτικά κτίρια και να τα. Υπάρχει στο γυμναστήριο που αγοράσαμε τη σκούπα και τα ματώδια πρόβλημα από πέρυσι, από πρόβλημα με υγρασίες, με σοβαρές πνεύμα που να πέσουν. Δεν ξέρω αν έγινε κάτι, γιατί εγώ δεν έκανα τελευταία επίσκεψη. Θα ήθελα πραγματικά να δούμε τι γίνεται με αυτή την περίπτωση, αν εσείς κάνετε την παρέμβαση, γιατί αν δεν έγινε μια τέτοια παρέμβαση, θα βάζω τον αγοράσμα στου κούπε και αναμπτώδια πρώτα, να μην υπάρχουν σοβαρά προβλήματα εκεί. Ευχαριστώ για την είχαμε χθες την ενημέρωση ότι ένα από τα δύο λεωφορεία που χρησιμοποιούνται για την καταβολή των ανθρώπων εντός παραγωγικής θα συνδεθεί από την περιφέρεια μας μαζί με το κτέλ για να πηγαίνει στα βορεία, να καλύπτει τα βορεία της Έλληνας, της Νοκαιρίου, ειδικής της Εξάρτης. Θεωρώ ότι κατά 90 καταλαμβάνω σωστό το πρόβλημα των ανθρώπων αυτών από την πλευρά καλλιτή. Δεν είναι επίσημο ακόμα, αλλά παραμένει όμως άλλο το πρόβλημα έχει αναδειχθεί το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων στο site του Δήμου, όπως επίσης υπάρχει και στο Φαρμακιά Online και ο καθένας μπορεί να το στείλει και στο καμπί στο 23-25. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Είναι ο τελευταίος σας.
Η αποκατάσταση λοιπόν μοιάζει περισσότερο με εμάς, γιατί είμαστε και δικαστές. Αρέσαμε την εταιρεία, και έδωσε το χρόνο. Συγκεκριμένα τώρα ήρθα για το συγκεκριμένο θέμα που μιλάμε. Οι τρολογία είναι οι προχές, παράδειγμα και τον Ευρώπη. Δεν δικαιολογείται μπροστά στην εφαρτία του Τρούτζες και του συνάδελφου. Είδατε πως και η αμοιβάση που υπάρχει δεν είναι καλύτερη, έτσι. Δεσμεύτηκε, υπολογίστηκε κατά την πρώτη του καιρό και δεύτερον τελικά, όπως παρατέθηκε η Δήμαρχος στην αρχή, δεν ξέρω αν παρακολούσε κάποιος, ακόμησε, προκράτησε. Τέλος πάντων, η εταιρεία δεσμεύτηκε, ψάχνει καλύτερο υλικό να κάνει την καλύτερη αποκατάσταση. Όντως, έχει ξεφύγει λίγο στο όριο που πρέπει να κάνει γρηγορότερα σε την αποκατάσταση. Δεσμεύτηκε ότι την επόμενη εβδομάδα, αφού θα βγει το υλικό, θα είναι αποκαταστημένο όλο το όργο. Τα σκάματα που έχει κάνει, όλο το όργο με αυτό που έχει γίνει και θα φτιάξει και αυτά που έχουν φτιάξει σωστά. Νομίζω ότι είμαστε όλοι περιμένουμε πάνω σε αυτό, θα περιμένουμε, θα το δούμε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καλόγερ, να έκανα τον λόγο. Σχετικά με το κυπριακό και τις άμερες, είναι πολύ μεγάλο μάτι. Έχουμε κάνει έτσι στην περιφέρεια για να μας επιτρέψουν να τοποθετήσουμε κάποια κορονάκια έκαμπτα για να περιορίσουμε λίγο την ταχύτητα με τα εγκαταλειμμένα τα οχήματα. Δεν έχει περάσει, αν είναι το συγκεκριμένο. Έχει φύγει τώρα, έχει παρακολουθεί από τον ιδιοκτήτη και για το κλειστό γυμναστήριο το κόστος πιστεύω είναι μεγαλύτερο από μια σκούπα που αγοράσαμε. Η σκούπα και η σκαροστέλα και τις χιλιάδες, ενώ το κόστος δεν ξέρω αν είναι το ίδιο πρόβλημα. Και εξωτερικό δεν είναι εσωτερικό νομίζω. Δεν είναι το ίδιο πρόβλημα. Γιατί βρίσκουμε και συχνά εκεί. Δεν λέμε πάντα για το ίδιο πρόβλημα. Θα πάρω το λόγο μετά. Αναφορικά με το πρόβλημα του. Όχι, το θέμα περίπτωση του κ. Ζεκανίδη με το ΡΑΝΑ. Είναι σίγουρο ότι είναι ιδιότητα του Φρέντ. Θέλω να σα πω μόνο ότι η Ουκρανία έχει πρόβλημα. Αλλά και εκεί δυστυχώ έχουμε το ΦΙΑ. Δεν είναι αποτελεσματικό το ΦΙΑ. Και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην Ουκρανία. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δυσκολία στην Ουκρανία. Αυτό το χειρίζεται αρνητικά η Ισπανία. Με όλα αυτά, με τη χρηματοδότηση που περιμένουμε πριν, δηλαδή θα σου πω χαρακτηριστικά αυτή τη στιγμή στο Υπουργικό Συμβούλιο, και εδώ και ένα χρόνο το τραγάζω στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θέλει κάθε χρόνο, θέλει να έρχεται να παίρνει την, το ISO που λέμε από το τεχνικό τη εταιρεία. Κάθε χρόνο δηλώσει πρέπει να έχει την οποία θα πάρει στον προπολογισμό, προκειμένου να μεταγγείλει και να το επισκεφάσει. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην διαδικασία που έχουμε στείλει στην Αθήνα από την οποία έρθει τεχνικό συμβούλιο να το επισκεφάσει. Πιστεύω ότι σε μια εβδομάδα θα έρθει. Επίσης, προκειμένου να έχει προβλέψει στη δουλειά τα τελευταία ραντάκια του Δημήτρη, θα είναι μια περιφέρεια και μάλλον και την κοινωνική κυβέρνηση μέσα στο γράμμα. Κανένα δεν μπορούσε πλέον στην Ελλάδα να βάζει, δεν έχει δυνατότητα να βάζει τέτοια ραντάκια σήμερα στην Ελλάδα. Φωτογραφικά. Κανένα δεν είναι. Αυτό το κόστος ξεπερνάει τις 15. Φυσικά και είναι αποδεκτικό στο να τρέξει κάποιο. Αλλά από εκεί και πέρα ήταν το θεωρητικό κόστος που περιμένω. Όσον αφορά τον κάτω του ελληνικού που το θίξατε και φυσικά υπάρχει πρόβλημα, ξέρω πολύ καλό ότι οι νέοι στο έργο στην περιφέρεια, γιατί θέλουν να είναι συμμετοχή όλε τι κοινέ που κάνει. Όλοι κάνουν κάτι που είναι έγκριση από την περιφέρεια, είναι για την οριοθέτηση τη διαστάμωση εκεί στην Παναγία, που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Η Παναγία είναι μια διαστάμωση που θέλει να πάει Και η επόμενη. Όσον αφορά το κλειστό γυμναστήριο, το μόνο που θέλω να πω επειδή είναι κρυπτογράφη και συνέχεια μου κάτι. Όχι, δεν είναι. Φυσικά, και στην Ελλάδα δεν είναι. Αν είναι και φυσικά το έχω επισημάνει. Το μόνο που χρειάζεται είναι για τι ομάδε δεν είδαμε. Συνεργά δεν μπορεί να κάνει για να βαθμεί. Ήταν απαραίτητο. Απαραίτητο. Απαραίτητο γιατί από όταν είχαμε
που δεν είχε κατασκευαστεί, δεν είχαν κάνει, δεν είχαν αλλάξει λάθος. Η πρώτη χάρα από τα 15 χρόνια που πάλεξαν 10 χρόνια που ζωή, που πάλεξαν λάθος. Και εκεί συνεπερέπει το πιλάτι για καθαρισμό του πακέτου. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά την ίδια το μοναδικό φυσικό γυμναστήριο στη Λύκειο, όχι αδιαιτηρίες, έτσι. Αν είτε είναι τόσο σοβαρά πνεύματα, δεν θα μας γίνανε. Όσο καταλαβαίνω. Έτσι είναι. Λοιπόν, επίσης, τι άλλο. Εδώ και δύο ζωικά, άμα δεν μας δίνουν πιστοποίηση. Για να μας δώσουν πιστοποίηση, τότε δεν έκλεισε κάποιο. Κύριε, συγγνώμη για μένα, γιατί δεν έχω επιπίστευση. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα συνεχώς ζητάει για την εκδική. Προφανώς μάθαμε όλοι ότι από κάπου έρχεται η ανάπτυξη και έρχονται λεφτά. Γιατί έτσι πρέπει να είναι η Δημοτική Συμβούλια. Δεν μιλάω για τις παρατηρήσεις από το βέλτιστο, τις χρειαζόμαστε όλοι και ίσα ίσα εδώ μέσα μοιραζόμαστε τις αγωνίες μας και ο κάθε ένας σημαντικό τρόπος να δίνει να βοηθήσει και τον καλύτερο. Απλά οφείλουμε λοιπόν να είμαστε ρεαλιστές και να ιεραρχούμε. Να ξεκινήσω εγώ πρώτα θα μου επιτρέψετε από ένα πολύ βασικό θέμα που είναι τα παιδιά μας. Ένα θέμα πολύ βασικό εδώ είναι ότι εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι πραγματικός επιστητού. Να είστε σίγουροι, κυρία Αλεξίου, ότι οι ελέγχες έχουν γίνει. Τόσο οι γονείς, οι δημοτικοί σύμβουλοι που είναι στο Σύλλογο Νέων Παιδιών. Ο Βασίλης ο Καλόγλος είναι αντιδήμαρχος παιδείας. Προσωπικά, χθες και όλας ακόμα, ήμουν στην περιφέρεια στα Γιάννενα, προκειμένου να διευθετηθεί ένα θέμα το οποίο δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου, αλλά αφορά τα παιδιά μας. Από εκεί λοιπόν ενημερώθηκα για αυτό που έγινε ήδη με το ένα λεωφορείο. Πήρα αμέσως το διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου και του είπα ότι επίκειται αυτό και όπως λέει η περιφέρεια, άμεσα θα λύσει και το άλλο πρόβλημα. Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Μόνο πιέσει μπορεί να ασκήσει και αυτοί να είστε σίγουροι ότι όσο είμαι εγώ Δήμαρχος θα γίνεται. Όπως γίνεται προς κάθε κατεύθυνση. Τι σημαίνει αυτό. Ο λόγος για τον οποίο τα παιδιά δεν έχουν μία και τέταρτο δεν είναι μόνο η έλλειψη υποτήτων. Είναι ότι ενώ το σχολείο μας μέχρι πέρυσι της Παραμυθιάς, το μεγαλύτερο σχολείο, με το περισσότερο έμψυχο δυναμικό, είχε ενταχθεί σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα και τελείωναν τα παιδιά μας 2 η ώρα, με αποτέλεσμα τα 2 λεωφορεία της Παραμυθιάς να φεύγουν για να μοιράσουν τα παιδιά μας στην Παραμυθιά και 2 λεωφορεία να ξεκινάνε από το σχολείο, 2-3 λεωφορεία όπως έγινε και να πηγαίνουν προς τα χωριά, αφού πέραν και τα παιδιά του γυμνασίου Λυκείου, βγήκε η απόφαση ότι θα τελειώνουν τα παιδιά 1 και 4. 1 και 4 από τα παιδιά του Δημοτικού, 2 η ώρα από τα παιδιά του Γυμνασίου Λυκείου. Και εδώ συμβαίνουν τα οξύμορα. Αφενός μία από το Υπουργείο Παιδείας δεν μπορεί να βγάλει απόφαση που να υποχρεώνει τους δασκάλους να κρατάνε τα παιδιά, να φυλάσσουν τα παιδιά μέχρι τις 2. Αφετέρου το Υπουργείο Οικονομικών και Εσωτερικών βγάζει την απόφαση πως στην ίδια κατεύθυνση δεν μπορούν να πάνε 2 λεωφορεία να περάσουν 90 λεπτά. Οπότε όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα μπερδεύονται πάρα πολύ. Προσπαθούν να τα λύσουν γιατί για να λυθούν τα λεωφορεία δεν κάνουν την κατάσταση να τελειώνουν μεταξύ. Υπάρχει δηλαδή κατάσταση το οποίο τελειώνει 1 και 4, με 2 παιδιά του γυμνασίου πάει εκεί που είναι να πάει. Έτσι. Και όταν θα βρεθεί η λύση για τα λεωφορεία, δεν θα βρεθεί για το ταξί. Γιατί πλέον τα εντελώμενα, όπως έχουμε εμείς επίτροπο, με εντελώμενη περιφέρεια, δεν θα πληρώνουν. Ένα θέμα πολύ σοβαρό είναι αυτό. Σε κάθε περίπτωση, οι πιέσεις έχουν ασκηθεί και συνεχίζουν να ασκούνται και από την υποφελόμενη και από τους αρμοδίους. Τώρα, όσο αφορά, δυστυχώς βρισκόμαστε σε ένα κράτος που αν δεν υπάρχει τιμωρία, δεν υπακούμε σε τίποτα. Δηλαδή, ο κάθε περιφερειακός, όπως και ο δρόμος του καταγείου, είναι μέσα στον οικισμό και εάν δεν βγουν ραντάρ, εάν δεν υπάρχει τιμωρία, δεν καταλαβαίνει κανένας ότι πρέπει να κόβει ταχύτητα. Το θέμα του ραντάρ το ζήτησε η δημοτική κοινότητα, το ζήτησε και πάρα πολλά άλλα. Σας ανέφερε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατ' υπέρβαση των αρμοδιοτήτων που ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να κόβουμε την ταχύτητα, όπως ήταν και αυτά που βάλαμε κάτω στον δρόμο, για να μην δημιουργηθεί οποιοδήποτε δυστύχημα. Σε κάθε περίπτωση, κάτι το οποίο απευχόμεθα όλοι, πέφτει σε ένα δικό σου που προκαλέσει. Και καλό είναι να μην παίρνουμε από τους δημότες μας, να μην τους καηδεύουμε τα αυτιά.
οι δημότες μας και η υπακοή τους φταίει που είναι, υπάρχει επικοινωνία σε εκείνο το σημείο, όπως και αυτοί φταίνε που πατάνε σκουπίδια όπου να είναι. Και όχι μόνο τα μπάζα, όχι μόνο τα μπάζα, αλλά και τα σκουπίδια. Και στην παιδική μας χαρά, ακόμα και που ξέρετε. Στους λογαριασμούς νερού, εκτός από τα υπόλοιπα, ότι δηλαδή πλέον θα κάνουμε διακοπές για τροφοδότηση όσο δεν πληρώνουμε, υπάρχει και ειδικό για το ομπόδιο αντικείμενο. Γράφει, κάνουμε γνωστό στους κατοίκους και δημότες, δεν επιτρέπεται να φύγουν και να πετούν ανεξέλεγκτα κοντά στους κάδους, απορρίμματα, ομπόδια κλπ. Οι πολίτες αυτοί προκειμένου να τους επιδείξουν τι πρέπει να κάνουν, τα οποία δυστυχώς δεν τα ακολουθούν. Τα εγκατελειμμένα οχήματα, αρχή να αναφέρω, δεν θυμάμαι ποιος το είπε. Περιττώ να σας πω ότι η συνδυμότητα μας, ενώ μπήκε το χαρτί επάνω στο όχημα, το έβγαλε. Και δυστυχώς αυτός που το τοποθέτησε, γιατί ήταν ένας από εμάς, δεν είχε βγάλει φωτογραφία. Δηλαδή, εντάξει, και ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Τώρα, ο δρόμος παραμυθιά ελευθεροπόλη. Γιώργο, ο δρόμος παραμυθιά ελευθεροπόλη της περιφέρειας. Τελευταία, πολύ τελευταία, η περιφέρεια έκανε μια παρέμβαση. Τι παρέμβαση ήταν αυτή? Επειδή εκείνος ο δρόμος έχει σοβαρό πρόβλημα με τα νερά, περνάνε από κάτω, και θεωρείται ότι ναι, θεωρείται ότι το ξέρει, ο δρόμος που ξέρει πολύ καλά, σαν πρώην δήμαρχος, δηλαδή τα χυζάνε. Φεύγουμε και τα χυζάνε. Εκεί λοιπόν η περιφέρεια έκανε ένα έργο εφαρμόζοντας κάποια διπλημμυρικά. Δηλαδή αν δείτε, έχει κάνει ένα τυχείο, όπως και ένα ενδιάμεσα, γιατί έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για αυτό το δρόμο, και θέλουμε να το δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό εκεί για να μπορέσουν να το εφαρμόσουν. Δεν να ρίξουν, αν κάποιος άλλος έχει κάποια ιδέα, γιατί εδώ στην Ελλάδα, ανεξάρτητα που έχει σπουδάσει, ο καθένας ή τι ξέρει, τα ξέρουμε όλοι ώρα. Αν έχει κάποιος άλλος ιδέα, μπορεί να το πει έτσι. Αυτό δοκίμασε το ιδέα να κάνει τώρα. Γιατί τη ζητήθηκε να πέσει τσιμέντο, αλλά αν πέσει τσιμέντο και βρέξει, πάλι θα φύγουμε τα πάντα. Τώρα, όσον αφορά τους Ρωμά, τώρα ξεκινάω πίσω από αυτό, όσον αφορά τους Ρωμά, ας πω, επειδή το συζητήσαμε, όταν ήρθε να δούμε το έργο της ΔΕΗ, επειδή το συζητήσαμε, έχει ειδοποιηθεί η αστυνομία επαγγελμένα, φεύγουν οι Ρωμά. Ο νόμος για τους Ρωμά λέει ότι όταν οι Ρωμά θέλουν να πάνε σε ένα μέρος, οφείλει ο Δήμος και κατά συνέπεια η τοπική κοινότητα να υποδείξει χώρο. Έχουμε μιλήσει επαγγελμένα με την τοπική κοινότητα Αγγλικής. Δυστυχώς ή ευτυχώς, οι Ρωμάνοι μιλούν συγκεκριμένες τοπικές κοινότητες. Δεν μπορεί δηλαδή να πούμε να πάνε κάτι στην Αμερική και να του πω πάτε, ξέρω εγώ, να πω κάπου αλλού. Δεν μπορώ να του πω. Εάν λοιπόν υποδείξει η τοπική κοινότητα Αγγλική σε έναν άλλο χώρο, όπως αυτό που συζητήσαμε, προσωρινά μπορούν να πάνε εκεί και να του πάρουν είτε από το αποτεμάχιο 21 που καλοκαίρι, δηλαδή να πηγαίνουν εκεί, είτε από το σχολείο. Γιατί και αυτό έχουμε με αυτό αποστολή πάρα πολλέ φορέ. Οπότε, καλό είναι να συγκρόσουμε να εντοπίσει η τοπική κοινότητα που έχει τη μύτη Ρωμανά που θέλουν να πάνε εκεί, για να του τοποθετήσουμε να μην ενοχλούν με την ιδιαίτερο τρόπο ζωή του. Δημήτρη, επιλέξαμε να κάνουμε αυτό το έγγραφο έτσι προς τη ΔΕΗ, σε πρώτη φάση, με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Συμβούλου, γιατί το έγγραφο όταν διαμορφώθηκε με βάση και την εισήγηση του κ. Λίγκα και κάποια άλλη στοιχεία που προσθέθηκε, ζητήθηκε και η γνώμη της δικηγόρου. Είπαμε να ξεκινήσουμε με αυτό. Κανονικά θα πρέπει η ΔΕΗ άμεσα να επικοινωνήσει μαζί μας και να προχωρήσουμε σταδιακά. Ήδη σήμερα, πότε ήταν χθες το πρωί, μιλήσαμε, είπαμε μήπως θα πρέπει στο τέλος να τους αδειέψουμε κιόλα λίγο. Βέβαια, εγώ τι είδα εδώ στα παιδιά που ήταν από τα φωτοβολταϊκά, δεν πληρώνει κανένα όσο αυτή και οι απαντήσεις πάντα είναι ότι δεν φταίμε εμείς το έχουμε μια χαρά το δίκτυο, ότι αν του πει για μια κολόνα σου λένε δεν λειτουργεί κανένα πρόβλημα στο δίκτυο μας, δεν σας τη μετακινούμε κλπ. Είμαστε το παρακολουθούμε το θέμα. Τώρα. Καθένα τη διαστάσεω, ό,τι να πει άλλη έχει δίκτυο, για να δούμε τώρα μήπως μπορούμε να τοποθετήσει σε αυτή τη θέση, δεν έχω να πω κάτι. Ιδιοκτησίες σε διανομή, τυφλά χωράφια, δασικά. Εδώ δηλαδή εμφανιζόμαστε, ξαναλέω, δημότες οι οποίοι είδαστε στη Γερμανία, είδα δεν ξέρω που ήταν, να αφήνουν τα χωράφια τους, να γίνονται δάση και μετά να τρέχουν να μαζέψουν την κατάσταση. Γνωρίζει πολύ καλά ο Γιώργος, σαν πρώην δήμαρχος, ότι κάποια στιγμή με ένα υπόπεδο του Δήμου που θέλαμε από το Μάτιο, που θέλαμε να κάνουμε εκεί το βιολογικό, αναγκαστήκαμε και ψάχναμε άλλο μέρος, γιατί είχε γίνει λόγος και το δασαρχείο μας είπε είναι δασικό, μας προσέχατε. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα εμείς, ενώ τα καλοκαίρια και θα γίνουν πολύ κακιά τώρα, τα καλοκαίρια στα πανηγύρια τότε παλιά ξέρω να πετάνε τα πέντε χίλια έτσι, αλλά το
το δημαρχείο παράνομο, τα πάντα όλα. Σιγά σιγά. Τώρα να πω για το θέμα του δάσους της παραμυθιάς. Το δάσος της παραμυθιάς ανήκει στο δασαρχείο. Όποτε πάμε να κόψουμε το παραμικρό δέντρο, δεν μας αφήνουμε. Ακόμα και όταν χρησιμοποίησα και τους λέω, συγγνώμη, το έδαφος είναι δικό μας, εδώ συμβαίνει το φοβερό και το νερό. Το έδαφος είναι δικό μας και το δέντρο είναι του δασαρχείου. Για να κόψουμε ένα δέντρο για να κόψουμε, πρέπει να δείτε το δασαρχείο, να κάνει αυτοψία, γιατί εδώ σε λιμωνό μας. Λοιπόν, όταν τους είπα ότι με βάση το νόμο που ισχύει, τα υποεκείμενα μήπω τα υποκείμενα, άρα το δάσο είναι δικό μας, μου είπαν ότι αυτό δεν ισχύει. Άρα λοιπόν θα πρέπει και το δάσο να φροντίσει για το δασαρχείο να φροντίσει για το τι ακριβώς θα γίνει το δάσο. Σε κάθε περίπτωση έχουμε κάνει ενέργειες εμείς, αλλά όσο αφορά το πρόγραμμα στο οποίο αναφέρεστε, γιατί μοιάζει το πρόγραμμα Life, το οποίο έκλεισε, είχε 60% συστηματοδότηση και 40% τον προϋπολογισμό του Δήμου. Δεν ήταν 100% επιχορηγούμενο. Και μελέτη έρευνα είχαμε, που όπως γνωρίζετε όλοι όσοι έχετε μπλακεί και οι πρόεδροι ακόμη όταν μπλεκόμαστε με το δασαρχείο, τι καθυστερήσεις έχουμε επί του θέματος, το 40% έπρεπε να είναι προϋπολογισμό του Δήμου. Που σημαίνει ότι αν ένα έργο ήταν γύρω στους 500.000 ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι πάνω από 200.000 έχουν ακόμα τον προϋπολογισμό του Δήμου. Κάτι το οποίο δυστυχώς αυτή την χρονική στιγμή δεν μας επιτρέπεται να το κάνουμε. Γι' αυτό και επιλέγουμε προγράμματα που είναι 100% χρηματοδοτούμενα. Και κλείνω με το κοινωνικό για το οποίο μιλήσαμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι το έργο αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Όσοι βρεθήκατε κοντά στην Φρεάντα, θα είδατε όπως είπε ο κ. Φράγκος, ότι έχει σύραγγες από κάτω. Έχει δηλαδή σπηλαιόδες το έργο. Αυτό σημαίνει ότι όταν ανοίγει και πέφτει το κόμμα, θα πρέπει σίγουρα να περιμένουμε για να κάτσει και να μπει και μέσα και να το δέσει καλύτερα. Δεν του αφήνω. Χθες ήταν εδώ, σήμερα ήταν εδώ, αύριο θα είναι εδώ. Δεν του αφήνουμε σε ησυχία. Γιατί βέβαια η μεγάλο έργο, βεβαίως θα υποστούμε την ταλαιπωρία, αλλά αυτά θα πρέπει να αποκατασταθούν. Πάντως το ότι μας είπανε ότι δεν βρίσκουν αυτή τη στιγμή το υλικό που θέλουν, πρόσθεσε το Δημήτρη, το υλικό που θέλουν, εγώ δεν σας κρύβω, το σεβάστηκα. Γιατί πήρα ένα δύο τηλέφωνα και διαστάρωσα στοιχεία. Διαστάρωσα στοιχεία, δηλαδή μια εταιρεία που είχε καλή άμμο, βρίσκεται σε πτώχευση, έκλεισε και δημιουργούνται προβλήματα. Είναι σοβαρό θέμα, δεν το αφήνουμε έτσι και προσπαθούμε να λίγο γρήγορα να γίνουν οι αποκαταστάσεις. Για ετοιμάζω του λόγου. Πρόεδρε, νομίζω ότι. Στον χώρο που καίγε ζητήθηκε εκτός από τον χώρο που έχουν απέναντι να αναποθέτουν αδρανή για να μην μετακινούνται και δημιουργούν πρόβλημα στους δρόμους. Και τους δύο τους είπαμε, τοποθετήστε. Σίγουρα ήταν και πέρασε. Και δεν ήταν ξανακάνει. Ήρθαν και εδώ οι δημότες, στενοχωρήθηκαν οι δημότες, του βάλαμε να ψεκάζουν την τουνά και από εκεί και πέρα αρχίζουν δρομοκτώσεις, τώρα δεν θα εγκολούνται. Από το καλοκαίρι και μετά θα τα πάρουμε όλα τελικά από εκεί. Όχι, για ένα δεν φέρα τον κυρία Αλεξίου θεωρήσουμε σκόπο να το αφήσουμε, να το κάνουμε, να μην είναι και στιγμή. Γιατί, ξέρω ότι μου δίνω κάποια χήματα. Ναι, δηλαδή θα σας κρύβω ότι θα είχαμε την Πανελλήνια πρώτη. Δεν γίνεται πουθενά. Όταν γίνονται τέτοια έργα υποδομών, κάτι που δίνουν σε ένα έτσι. Οκ, βάλτε την τελικά σας. Κάποια μελέτη. Κανονίζω όλα τα πρόβλημα. Το ξέρω ότι τα
δάση του παιδιού. Αλλά πιστεύω ότι με κάποιον τρόπο όμως μπορεί να γίνει κάποια μελέτη. Όταν ανοίξουν τα προγράμματα να μπορεί να τα έχει κάποιο. Ο χωρισμός καλών στην κοινή επιλογή παρακολούθησης εξουσιοδότησης της πραγματής της δημιουργίας.
Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική ενέργεια. Όλοι μας γνωρίζουμε και έχουμε δείξει το ενδιαφέρον μας για την ιδιαιτέρωση κάλους περιοχή που μαχαίρονται και γι' αυτό το λόγο προχωρήσαμε, όπως ήδη ενημερώσει το προηγούμενο Κοινοβουλευτικό Συμβούλιο, σε μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ των όλων των εμπλεκομένων φορέων. Προκειμένου να γίνει ένα σχέδιο, ένα πλάνο για την αξιοποίηση αυτής της περιοχής. Επειδή πάρα πολύ καιρό ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, όπως σας ανέφερα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, πίσω από όλη αυτή την προετοιμασία, δηλαδή την ομάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης, η γνωστή σε όλο τον κόσμο, η οποία είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος φορέας. Πρόκειται λοιπόν για μια προγραμματική σύμβαση, προκειμένου, όπως είπα, να ετοιμαστούμε έτες για την περιοχή του Αχαίροντα, οι οποίες θα είναι έτοιμες να μεταχειριστούν και σε κτηματολογικά προγράμματα. Έχετε όλες τις εισηγήσεις, την έχετε και μπροστά σας, συνέβωσε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εξάρτητα με αρκετές σελίδες. Την έχουμε ελέγξει όλα τα συμβαλόμενα μέρη και παρακαλώ πάρα πολύ να ψηφίσουμε σχετικά. Αφού ορίσουμε, γράφει μέσα πρόεδρε, τον Μουταλάκη σαν εμένα, ότι πρέπει να οριστεί ένα άτομο το οποίο να είναι στην πρώτη φάση στην Επιτροπή του Αρχηγού, θα συγνωμίζω. Και προτείνω τον εκάστοτε αρμόδιο αντιδήμαρχο της περιοχής του Αρχαίου. Για ένα προγραμματικό. Και παρακαλώ πάρα πολύ να ξεκινήσουμε σχετικά. Thank you.
κύριε Δημήτρη. Κύριε Ρόμπερτ, το πρώτο παρακαλώ. Μια πρώτη προθέση. Πάρτε το μικρό παιδί, κύριε Ρωσίνη. Στο μικρό. Κύριε Ρόμπερτ, παρακαλώ. Για αφορά το πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα. Το πρώτο, κύριε Σαφίβε. Κύριε Σαφίβε, πες ότι έχεις αφήσει. Μου πολύ ότι ο Δήμος συνεδρίζει σε αυτά τα προγράμματα και σε αυτές τις δράσεις και παρότι η αλήθεια είναι ότι έχω παρακολουθήσει προγράμματα σε άλλες, σε άλλους δήμους, σε άλλες περιφέρειες, σε διάφορα μέρη της Ελλάδος και δεν είχα τα προσδεκόμενα αποτελέσματα γιατί είτε υπάρχει προχειρότητα, είτε κάνοντας το διαδικτυακό αντίπτυρο, είτε υπάρχει αφιερωθήνονται με δημοσιοπανηγυρική νοοτροπία. Παρά το να είμαι πεπισμένος, θεωρώ ότι τα έχουμε τα αποτελέσματα και αυτό πηγάζει από ότι δεν είναι κουρακτή, αλλά είναι την εμπειρία της θυμάμαι την ευελιξία που έχει σε αυτά τα θέματα. Γιατί έχω προσέξει ότι πάρα πολύ πιεστική και απαιτεί ώστε κάθε τη δράση να είναι στοχευμένη. Θα ήθελα όμως να πω και κάτι τελευταίο, οποιοδήποτε πρόγραμμα και να υπάρχει, οποιοδήποτε ποσό και να υπάρχει για την ανάπτυξη της περιοχής, εάν δεν υπάρχει συνακολουθία και από τους ελεύθερους επαγγελματίες με αναβάθμιση των υπηρεσιών τους, αλλά και συμμετοχή τους στα δυτικά τους τεχνικά όργανα, είτε είναι εξομοκιακό επιμελητήριο, είτε είναι επιμελητήριο, είτε είναι συλλόγοι, δεν θα έχουν κάποιο επόμενο αποτέλεσμα. Αυτό. Ευχαριστώ κύριε Ρόλο, κύριε Σκεράκη, κύριε Ρόλο. Κάποιος άλλος το πιο σε πρόσωπο. Ελέγχος το πιο που είπα, κύριε Βαρέα. Πρόεδρε, να πω να επιμιλήσω για την συζήτηση του θέματος. Ο κριτής είναι από πολύ μεγάλο λίγο που παίρνετε. Και αυτή η κορόνια ξεκίνησε από παλιά και πάει μακριά. Σε όλα αυτά τα μεγάλα μέρα και σε όλα αυτά τα κυβερνάκια, μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια, παίρνει μέσα και κάποια εταιρεία. Το ίδιο γίνεται και αυτό. Και η Ήπειρος και η Δαμάνη είναι εταιρείες στο ΟΠΑ. Είναι όπως ήταν η αναπτυξιακή, μα είναι δικές μας εταιρείες. Δεν είπα ότι είναι εξαιρετικό. Ναι, και να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, ειλικρινά, συγγνώμη τώρα, ο καθένας βεβαίως μπορεί να δει την άποψη του, το συζητάω και σεβαστή είναι. Τελικά δεν θέλετε τίποτα να κάνετε. Συγγνώμη, έχετε μονάδα προπονημένης διαχείρισης, η οποία με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει στον τομέα της έρευνας σε αυτά τα επίπεδα. Έτσι. Και ένας άνθρωπος από την περιοχή της Πρέβεζας, ο κ. Σαρβανίδης, ο οποίος έχει δείξει την καλύτερη διαγωγή από πλευράς συμπεριφοράς και επιστημονικής κατάστασης, και εμείς έχουμε αμφιβολίες. Δηλαδή δεν κάνουμε τίποτα. Και δεν μόνο για να προχωρήσουμε κάτι, πρέπει να το ρωτήσουμε. Εγώ δεν σας κρύβω ότι από όλα αυτά τα τέσσερα θέματα που τα έβαλε δεν είναι ακριβώς τα ίδια. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Από όλα αυτά τα θέματα, ειδικά αυτό το πρώτο θέμα, έτσι είχα την αίσθηση ότι θα τύχει τη απόλυτη αποδοχή του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί δεν είναι πολλοί οι Δήμοι που καταφέρουν να έχουν δημόσιο το μέρος τους. Παρ' όλα αυτά τα καταφέραμε στη συνεργασία όλοι οι φορείς. Και μάλιστα προβλέπεται μέσα, μπαίνουν οι πάντες. Μπαίνει ο Δήμος Σχολείου, ο Δήμος Πάργας, η Περιφέρεια Επίρου, το Υπουργείο Πολιτισμού, ο Φορέας Διαχείρισης και οι δύο αναπτυξιακές και καρτέρα του ποταμού. Άρα γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια. Δεν υπάρχει εταιρεία. Δεν υπάρχει εταιρεία όπως υπάρχουν κάποια τιμή και όπως οποίες τις έχουμε σε κάποια επισβήτηση. Υπάρχει μια προσπάθεια, πρέπει να γίνει προγραμματική σύμβαση. Η προγραμματική σύμβαση την είδα η νομική. Ξέρετε πολύ καλά γιατί κάποιοι από εσάς έχετε συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι συμβατικοί όροι για την έναρξη. Δεν είναι δηλαδή τα 18 δεν είναι μόνο για να αρχίσει να υλοποιεί την προγραμματική σύμβαση, από εμάς και σε αυτά. Και τέλος πάντων, χωρίς μελέτες, χωρίς προγραμματικές συμβάσεις, μόνο με τη βοήθεια του Θεού ή του Στάλι, Άρη, δεν κάνουμε τίποτα. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Συγγνώμη κύριε Βαρέλα, παρακαλώ, συγγνώμη, συνεχίστε. Κοιτάξτε να δείτε.
Καταρχήν, δεν είχατε την υπομονή, όπως είπε από εγώ, για να πετύσετε να μ' ακούσετε. Υπάρχει μια εμπειρία αρνητική σε ό,τι αφορά αυτές τις διαδικασίες, την οποία δεν μπορείτε να αμφισβητήσει κανένας. Κι αν εσείς είστε σε θέση να αποδείξετε το αντίθετο, να μου πείτε τι έγινε με τις δημοτικές επιχειρήσεις. Όταν φωνάζαμε μια ζωή, ότι είναι το θερμοκήπιο σκανδάλων. Τελικά καταργηθήκανε, αντικατασταθήκανε και κουκουρθήκαν όλα τα σκάνδαλα. Χωρίς κανένα οικονομικό απολογισμό, χωρίς καμιά διαφάνεια και χωρίς κανένα οικονομικό κρίσιμο. Και δεν βρέθηκε κανένας υπουργός δικαιοσύνης, κανένας εισαγγελέας, κανένας δήμαρχος να στείλει αυτούς τους συμβούλους και αυτούς τους δημάρχους που ήταν αναγκημένοι σε αυτές τις δημοτικές επιχειρήσεις. Τεράστια σκάνδαλα. Είναι, εν πάση περιπτώσει, δικαίωμα, να πω την γνώμη μου και να εντάξει την πορεία γενικότερα της τοπικής αυτοδιοίκησης και της λειτουργίας όπως συστέλνει το καπιταλιστικό σύστημα να υπηρετεί κατά κανόνα ιδιωτικά συμφέροντα. Αυτό απέδειξε η όλη πολιτική και σε κεντρικό και σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο. Και με στοιχεία, καλά θα τα μιλάμε εδώ πέρα, να τα διαψεύουμε αυτά τα πράγματα. Είναι δικαίωμά μου να αμφισβητώ αυτές τις πολιτικές. Εγώ δεν επικαλέστηκα ποτέ το Θεό σαν τον εδώ μέσα. Εσείς τον επικαλέστηκα. Το σπάνι τον επικαλέστηκα και τον επικαλούμενα. Εντάξει, ο καθένας αποκαλεί το τι έχει. Και ας βρεθεί κάποιος να αμφισβητήσει την αγκαιρεότητα του χαρακτήρα του, την ιδιότητα, τον πατριωτισμό του και την υπηρέτησή του στα λαϊκά συμφέροντα και τα εργατικά συμφέροντα. Ένα σας βρεθεί μέχρι σήμερα. Με βάση αυτή τη λογική, πρόεδρε, έχω τις επιφυλάξεις και θα προσθέσω το συγκεκριμένο θέμα. Μακάρι, εδώ είμαστε, μακάρι να διαψευτώ εγώ. Μακάρι να διαψευτώ εγώ για να δικαιωθείτε εσύ. Ευχαριστώ. Θα χαρώ ιδιαίτερα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρέτα. Επιθυμεί και επισάλλω το πρώτο θέμα του θέματος. Επιθυμεί, κύριε Αγγίδα, για παρακάλλη πίσω. Ναι. Λοιπόν, να απαντήσω στο Φάρνη. Στο άρθρο 4 μιλάει για τη διάρκεια. Η διάρκεια, λέει, της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής και κλείνει σε 18 μήνες με την ολοκλήρωση του αντικειμένου. Στο άρθρο 1 γράφει το γράφει αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης αποτελεί ο σχεδιασμός προγράμματος. Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αποτελεί ο σχεδιασμός προγράμματος ολοκληρωμένου παρεμβάσεων στην περιοχή παρέμβασης, το οποίο θα περιλαμβάνει την εξελίκτηση της στρατηγικής και της οριοθέτησης της περιοχής και την κατάρτιση συνολικού σχεδίου δράσης, προκειμένου να επιτευχθεί ο κύριος στόχος. Άρα δηλαδή, σε αυτό το διάστημα των 18 μήνων, θα ολοκληρωθεί η παρέμβαση που θα προτείνεται. Αυτή είναι η παρέμβαση, εφόσον θα ολοκληρωθεί, θα μπορεί πλέον ο Δήμος με αυτά που θα έχει στα χέρια του να συμμετέχει είτε σε προγράμματα σαν πολίτε, είτε σε προγράμματα που θα βγάλει το πράσινο ταμείο. Δηλαδή, προσπαθούμε να δέσουμε αυτό που ετοιμάζουμε με κάποια χρηματοδότηση. Γιατί διαφορετικά δεν είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, αν δεν έχουμε διασφαλίσει τη χρηματοδότηση. Επειδή έχουμε μιλήσει, κάνουμε την τελευταία συνάντηση, βέβαια δεν ήμουν εγώ, ήταν μόνο η κυρία Κούπα και ο κύριο Ντάγκα, όταν ήρθαμε ξανά από την Αρτιμόδη, να μας ενημερώσουν και οι υπάλληλοι. Έχει γίνει μια φοβερή δουλειά επί του θέματος. Και γι' αυτό αλλά και για άλλα πράγματα στα οποία μπορεί να βοηθήσει στο Δήμο ημώ. Δηλαδή το 18 μήνα αφορεί όλο το διάστημα που αυτή η προγραμματική σύμβαση θα είναι στον αέρα. Δεν μπορεί να γίνει προγραμματική σύμβαση για 18 μήνες και μετά να ξεκινήσει. Είναι η φάση που θα δουλεύει οι φορείς για να κάνουν το αντικείμενο της σύμβασης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάρκη. Αφού ολοκληρώνω τη συζήτηση, φάνη. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
ολόκληρη συζήτηση. Παρακαλώ, ας πείσουμε σχετικά και να φτάσουμε τις κυρώσεις. Όσα έχει τη συζήτηση, έχει η σύγκριση στο πρώτο θέμα της εταιρείας διάλεξης, με πρόσωπο της ομάδας της κυρίας Δημάρχου και με αναπληρωματικό μέρος την ευχάριστα κατηγορία του πατέρα της παρούσης του κυρία του. Μαυρά, όχι, ο κ. Μαρέντας δεν ψηφίσει, κάτι ψηφίσει, κάτι ψηφίσει. Δεύτερο θέμα με εταιρείας διάλεξης. Ψηφίστηκε και τα ψηφία κυρία Παράσκευα. Δεύτερο θέμα με εταιρείας διάλεξης. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δημοσιολίου στο σύγχρονο Δημάρχου για το κλίμα και την ενέργεια. Εισηγητής κύριε Δήμος, κύριε Πρωθυπουργό, παρακαλώ. Το δεύτερο θέμα, ουσιαστικά η παράβαση έχει ξαναπάρει απόφαση. Και μάλιστα ομόφωνη απόφαση για το σύγχρονο της συμμετοχής του Δήμου Σουλίου στο σύγχρονο Δημάρχο. Πρόκειται για ένα προαμετούμενο για να συμμετέχουμε σε ένα, στα προγράμματα για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Έχουμε πάρει ομόφωνη απόφαση, στην οποία είπαμε ότι αποδεχόμαστε τους όρους του συγχρόνου και δίνουμε τη συμμετοχή του Δήμου στο σύγχρονο Δημάρχο. Και αυτό που αλλάζει είναι ο χρόνος. Το κάνουμε πλέον μέχρι το 2030. Και γι' αυτό ζητάμε και εμείς να αποφάσουμε το δικό σου λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε, θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Καλά θα είναι σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν παίρνει κάποιες αποφάσεις, να λέμε πώς προχωράει και να γίνεται και ένας απολογισμός αυτών των αποφάσεων και αυτών των δραστηριοτήτων. Για να ξέρουμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Κάποιος άλλος πολιτικός σύμβουλος. Κύριε Ιωάννη, ψηφίστε παρακαλώ. Προγράμμα και εσύ ψήφισε. Παρακαλώ, μπορεί να ψηφίσετε την εισήγηση ως έκτη. Παρακαλώ, ψηφίστε την εισήγηση ως έκτη. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Δεύτερο θέμα. Τρίτο θέμα με ρίξη διάθεση. Εισήγηση για τη συμμετοχή του Μεσουλίου στο έργο Γκράλφο που θα υποκριθεί στη δεύτερη πρόσκληση τη προβολή του τάσου του προγράμματο Ιντερνετ IPA 2 για σπιρινικές εργασίες στην Ελλάδα, Αλβανία 2014-2020. Εισηγητής κ. Δήμαρχος, κ. Δήμαρχος, λόγω παρακάτω. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο πήραμε μία απόφαση συμμετοχής στο Ιντερνετ Ελλάδα, Αλβανία. Δόθηκε παράταση στο πρόγραμμα και γι' αυτό το λόγο έχουμε σήμερα άλλες δύο προτάσεις μέχρι τις 24. Ναι, 24. Μέχρι τις 24 Οκτωβρίου που είναι το πρόγραμμα, να έχουμε πάλι κάποια σοβαρή πρόταση, θα ετοιμαστούμε για να υποβάλουμε πρόταση. Όπως βλέπετε, το ένα αφορά νέες υφιστάμενες τεχνολογίες και καινοτόμες εφαρμογές στη σύγχρονη γεωργία. Και το θέμα 4, γιατί πρόεδρε μου είναι τα ίδια που διαβάσεις, αφορά καρτογράφηση περιοχών και μονοπατιών ιδιωτέρου κράτους και ιστορικής σημασίας με στόχο την ανάπτυξη του αναλογικού τουρισμού, στρατηγικό πλάνο για την ανάπτυξη του αναλογικού τουρισμού στη συνοριακή περιοχή. Θα ήθελα να πω το εξής. Είναι στο Ελλάδα-Αλβανία. Καταρχάς, τα περισσότερα έργα Ελλάδα-Αλβανία έχουν soft ενέργειες. Δεν έχουν δηλαδή υπομονές, γιατί έχουν συγκεκριμένο ποσό που δίνουν σε κάθε εταίρο. Επίσης, θα πω ότι η επιλογή που κάνουμε είναι με βάση το ποιοι συμμετέχουν. Γιατί εάν υπάρχουν και αξιόλογοι εταίροι, σημαίνει ότι μπορούν να βοηθήσουν και εμάς. Η απόφαση που λάβαμε είναι όταν έχουμε σοβαρές προτάσεις να καταθέτουμε, εξάλλου δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να τα πάρουμε από αυτό το προγράμματο. Και βέβαια ζητάμε και τη βοήθεια άλλων φορέων, όπως είναι ο Οργανισμός Λιμένα, όπως είναι ο Δευνοητήρ, που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς, δεδομένου ότι ο Δήμος μας μέχρι στιγμής και γενικά ο Δήμος εδώ, εδώ και καιρό, έχει πάει ένα ίντερνετ και Ελλάδα, Αλβανία μόνο. Το ΝΕΤ. Το ΕΝΣΥΝΕΤ. Το οποίο είχε γίνει η έλλειψη πριν ένα χρόνο. Και βέβαια το τι αποτελέσματα έχει το ΕΝΣΥΝΕΤ, την επόμενη φορά θα ζητήσω τον αρμόδιο υπάλληλο να είναι εδώ για να σας ενημερώσει τι προέκυψε από τη συμμετοχή μας σε αυτό το πρόγραμμα. Παρακαλώ λοιπόν πάρα πολύ τους δημοτικούς συμβούλους να εγκρίνουν τη συμμετοχή και στο ένα πρόγραμμα και στο άλλο. Και στο θα το διαβάσει ο πρόεδρος και να ψηφίσουν τις ειδήσεις ως έχουν. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε τη διαδήλωση, να διαβάσουμε το τέταρτο θέμα της ενέργειας διάρκειας. Καλό είναι για να κρατήσετε πρακτικά και όποιος θέλει να διευθυνθεί να ρωτήσει εδώ. Τέταρτο θέμα με τη διάρκειας είναι έγκριση υποβολής πρότασης αντίπρων του πρώτου διαδόπου του Δήμου Τράσου και ακολούν την ουσία Out Paths στο πρόγραμμα της ενεργειακής εργασίας στην εταιρεία IBA CDC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 στην εταιρεία IBA.
στον άξονα των προτεραιότητα 2, ενίσχυση τη τοπική οικονομία, θεματική προτεραιότητα D, το ειδικό στόχο 2.1, διατήρηση πολιτιστικών και φυσικών πόρων προ το αντίθετο για την τουριστική ανάπτυξη τη ισορροπική περιοχή. Κυρία Δήμα, λοιπόν, τι για το ανεφερέ για το άλλο θέμα, αν υπάρχουν ερωτήσει, παρακαλώ να υπολογίσω την κυρία Δήμα. Κύριε Σεχαρέλη, έχετε το λόγο παρακαλώ. Πιστεύω ότι καλό θα είναι σε επόμενο εθνικό συμβούλιο να γίνει μια κατάσταση σε ποια προγράμματα συμμετέχουν αυτή τη στιγμή και σε ποια έχουν υποβάλει πρόταση και για καλύτερη ενημέρωση του εθνικού συμβουλίου. Ευχαριστώ, κύριε Σεχαρέλη. Κύριε Λαρέτα, εσεί. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιο άλλο που είναι υποστηρικτή. Παρακαλώ να ασκήσω σχετικά και στο τρίτο και το τέταρτο. Θέλω να σε διάρκεια τη κατάσταση και όσο. Ομόφωνα κύριε, ομόφωνα κύριε Μελέτα. Πάμε το μου κόμμα. Είπα μανερώτηση το πιέζ. Το πιέζ θα κάνει το πιέζ. Το πιέζ θα κάνει το πιέζ. Απλώς πέρα θέλω να πω με το κύριο και σου πρόεδρο. Γιατί πιέζει να νιώσει μέσα μια κατά τα προγράμματα εδώ πέρα. Τα κατουσίξα. Και εξήγησα τους πρόβλους. Αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε τους αγρότες, να τους βοηθήσουμε να τους μειώσουμε το όριο της συνταξιοδότησης. Αυτό δεν είναι δικό μας θέμα. Είναι πολιτικό το θέμα σαν να πω. Είναι πολιτικό. Εγώ σε προγράμματα που είναι να εξαρτατήσουμε τον κόσμο και να του ρίξουν στάξει στα μάτια, δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε. Όταν λέτε εδώ πέρα ότι να βοηθήσουμε τους αγρότες για να βοηθήσουμε τον τουρισμό, πρέπει να το επιμονείτε κιόλας. Και εγώ ρωτάω πώς θα βοηθούν οι αγρότες στην κτηνοτρόφιμα. Με την αύξηση του ΦΠΑ, με την αύξηση της φορολογίας, με την αύξηση όλων των προϊόντων που αγοράζουν και καταναλώνουν κάθε μέρα. Για δε στην πυρκαγιά. Κύριε, παρακαλώ, κύριε. Πήραν τα φορολογία και την φτάσανε στους 7%. Άφησαν τις εισφορές υπερπλογά. Και το 50% των αγροτών είναι ανασφάλιστο και να φτάσει στο 70%. Έτσι θα τις βοηθήσουμε τους αγρότες. Χωρίς έτσι ασφάλισης στο προϊόν που κάθε χρόνο μειώνει την τιμή στο γάλα και στο κρέας. Που φέρνουν το γάλα από την Αφρική και το κάνουν μακράς διάρκειας για να θάψουν το ελληνικό το γάλα. Έτσι θα βοηθήσετε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να. Κύριε, παρακαλώ, ψηφίσαμε. Κρίθηκε κατά την ψηφία, δεν το ψήφισε ο κ. Βαρέντας, ο κ. Βαρέντας, ο κ. Βαρέντας, ο κ. Βαρέντας, εντάξει, μια βαλάσκα. Κρίθηκε κατά την ψηφία. Εντάξει, πέμπτο θέμα λέει σε διάθεση. Η υπομονή πρώτα στην κοινωνικότητα της πράξης αποκρίνευσης σου της πραγματικού ακαθάρτων και της εργασίας ακαθάρτων. Δεν θα λέτε να παρακτηθέσει και να βοηθούν το δίκο σου ήλιο, το κυριακό πρόγραμμα υποδομής του ανθρώπου περιβάλλον και εκπρόσωπος ανάπτυξης. Άξονα της προτεραιότητας 14, διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος, προβολική της ομοδοτικής κρίσης στον χώρο. Οδηγός πρόκλησης και της υποσυγκρίσης. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε, εγώ παρακαλώ. Πρόκειται για το πέρασμα του αποδοτικού στη νέα προγραμματική περίοδο. Εφόσον το έργο δεν ολοκληρώθηκε την προγραμματική περίοδο 7-13, το ενάει στην προγραμματική περίοδο 14-20 και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως ακολουθείται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, όπως έγινε και με το έργο ενίσχυσης του Αχαίροντα από πηγές άμπλα, το ίδιο γίνεται και εδώ. Ουσιαστικά καταθέτουμε τον φάκελο και ζητήθηκε επιπροσθέτως και επικουρικά να πάρει και μία ακόμη ξανά απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Με βάση τις επαφές που έχουμε στο ΕΦΕΡΑ, τα έργα όλα αυτά τα συνεχιζόμενα είναι σε πρώτη προτεραιότητα, προκειμένου να ολοκληρωθούν και να συνεχίσει αδιαλείπτως η χρηματοδότησή τους. Παρακαλώ λοιπόν πάρα πολύ το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την υποβολή πρόταση της συγκεκριμένης χρηματοδότησης, της αποχέτευσης δηλαδή και του βιολογικού, της πόλης Παραμυθιά, προκειμένου να κατευθυνθεί στο ΕΦΕΡΑ. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος που μπορούσε να ρωτήσει σχετικά, να προχωρήσουμε σε συμφωνία. Παρακαλώ να ψηφίσουμε σχετικά για τάση της κυρίως. Ομόφωνα κύριε. Ομόφωνα κύριε Καρτά. Ομόφωνα κύριε Βάλας. Έκτο θέμα μένει σε διάθεση. Ο ορισμός δημοτικών υποδιέλων που θα αποτελέσουν μέλη τακτικό διαδραματικό των επιτροπών παρακολούθησης και παραγωγής προμηθειών των εργασιών σύμφωνα με τη διατάξη του νόμου 44-2016. Παράγραφος 11 και παράγραφος 11-10 από την εισηγή την κυρία Δήμαρχε. Κυρία Δήμαρχε, έχετε λόγο παρακαλώ. Ο 44-2016 είναι ο περιφόρητος νόμος, ο οποίος
πράγματα αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, επειδή για το θέμα των νομοθετιών και των εργασιών χρειάζεται μία επιτροπές που όπως βλέπετε πίσω αφορούν την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραγραφής Νομοθετιών για ειδικά ίδρυψης, άνοιξης αποχέτευσης, Επιτροπή Παρακολούθησης Παραγραφής για ηλεκτρολογικής φύσεως προμήθειες, για κάποιες καθαριότητες, Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραγραφής για προμήθειες καυσίμων, υγρών καυσίμων, για άλλες υπηρεσίες και για συμβάσεις υπηρεσίες αρμοδιότητας για εξωτερικών υπηρεσιών. Έχουν γίνει επιτροπές υπαλλήλων, όπως διαπιστώνεται, με συνάδελφοι στα σχετικά αντικείμενα. Και παρακαλώ πάρα πολύ να ψηφιστούν οι σχετικές επιτροπές. Δεν αφορά ελεγχούς, αφορά υπαλλήλων. Ευχαριστούμε κύριε Πέμπτη. Κύριε Σεκαρέλη, κύριε Παρέτα, κάποιος άλλος. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ να ψηφίσουμε σχετικά όσοι έχει εισήγηση στο έκτο θέμα της κοινωνικής ενέργειας και διατέσσεως της κυρώσης. Ομόφωνα κύριε. Ομόφωνα κύριε Παρασκευάστα. Έχουμε το θέμα κοινωνικής ενέργειας. Κατανομή πίστοση 32.860 ευρώ για κάλυψη ειδικών ανακών σχολικών μονάδων. Με συγχωρείτε το τμήμα από κύριο Καλό και Βασίλειο. Η αντιδήμα είναι το λόγο, παρακαλώ. Ο Δήμος μας είναι μαρτυρικός με τον ποσό του αντιμετωπίζει 16.000 ευρώ για την προσταγωγή της προδοπάτειας μέτρησης και 16.286 ευρώ για την τετραπάτεια εκπαίδευση. Και παρακαλώ να αποκτήσω σε κάτι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σκήτα, κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ. Επειδή είναι ένα θέμα το οποίο προέκυψε τελευταία και απολογώ ότι δεν πρόλαβα να κάνω μιλήσουμε τον πρόεδρο της Δυτικής Επιτροπής Παιδείας και πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας, όπως επίσης και τον πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας. Ξέρετε πολύ καλά, είστε ενημερωμένοι ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη στέγη του Δημοτικού Σχολείου Μεράιδας. Το Δημοτικό Σχολείο Μεράιδας ήδη έχει αρκετά προβλήματα, η υγρασία της περιοχής κλπ. Δημιουργεί έντονα προβλήματα στα καύσιμα. Ήδη με τις τεχνικές υπηρεσίες και μιλώντας και με τον κύριο Παπάλα και με τον κύριο Καλόδρο, είναι ένα σχολείο που θα το βάλουμε πρώτο σε προτεραιότητα να βγει η ενεργειακή αναβάθμιση παρά τον μικρό αριθμό παιδιών. Και αν πρόκειται να κάνουμε μία στέγη αυτή τη χρονική στιγμή, πιστεύω ότι πρέπει να είναι αυτή. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ όταν θα γίνει η κατανομή από την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή ή σε αυτό το σημείο ή στη συνέχεια, αν χρειαστεί το Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει έκτακτη ενίσχυση στο συγκεκριμένο σχολείο, προκειμένου να φτιάξει τη σκεπή του. Κάτι που είναι πολύ βασικό. Κύριε Παπάνη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Δημάρχη, κύριε Παρέκα, κάποιος πολιτικός συμβούλος άλλος. Παρακαλώ να σας πιστεύω ότι αν όσο έχει εισήγηση στο έργο με θέμα της ενέργειας της διαδέξης και ανατάσεις του συγκρός, ομόφωνα κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ, ομόφωνα, κύριε Αγοράς. Όγδο θέμα με λύση διάθεσης. Έκθεση της συμπαρέτης 34-2016, απόφαση των προσώπων του Μουσείου Δικαίου Αλλαγή, περί έκθεση ολικού έναρξης των προσώπων του Μουσείου Δικαίου Αλλαγή του Υπηρεσίγητη, το Δημοτικό Συμβουλίο Δημητρίου Δημητρίου ως Πρόεδρος του Προσώπου του Μουσείου Δικαίου Αλλαγή. Κύριε Δημητρή, το λόγο παρακαλώ. Για 4-2016 απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Προσώπου αποφάσισε ομόφωνα διανέμεινε τον μεσολογισμό έναρξης όπως το 2015. Έχετε μπροστά σας τον μεσολογισμό έναρξης, όπου περιγράφεται και αποτυπώνεται λογιστικά η νομική θέση του νομικού προσώπου και παρόλο το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου θα εγκρίνει τον μεσολογισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σεχαρή. Κύριε Μαρέτα, κάποιος άλλος που το σύμβουλο, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, πείστε σχετικά όσο έχει εισήγηση το όμορφο θέμα της ενέργειας και διάθεσης και διαστάσεως της κυρώσεως, ομόφωνα κύριε. Τι είναι, ψηφίζεις. Παρακαλώ, για το λόγο, δικαιολογήστε το έξω. Η πρώτη ερώτηση ήταν να έχουμε ρωτήσει, έτσι δεν είναι. Εμένα το πήγε και εγώ γρήγορα.
Πάμε, εγώ το κάνω τοποθέτηση, παρακαλώ. Έχει τοποθέτηση. Ποιο μας πει. Πάμε, δεν το συγχύζω. Και για λόγους αρχής σαν διαλογή, αλλά και για λόγους σας άδειας που παρουσιάζεται μέσα στον απολογισμό. Διαβάστε το και πέστε κι εσείς, αν πρέπει να το ψηφίσετε. Όχι μόνο. Γιατί δεν το ψηφίσετε, δεν το ψηφίσετε. Ναι. Αν είναι κανείς ερωτήσεις, πρόβασα πάει για γενικός υποσχεσμός και αδοφία δεν είναι δέσει δυνατόν να βρεθούν τα παραστατικά ο Άσης παρίστημες καταστάσεις από αγαπής με αξία μήνες. Η δε δεχομένου. Και παρακάτω, αν δεν έχουν κάποια στοιχεία που λέτε Πρόεδρε, υπάρχουν διαφορές αντισαρτικής απογραφής και αποκίνησης που θα προκύψουν από τον έλεγχο των πολιτικών καταστάσεων του νομικού προσφέρου κατά εκδοτούν στους οδείους λογαριασμών παρκώς αποδείξης και της εκτέσεως ελέγχων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, πώς θα επισέλετε να έχει καταφτάσει στην φάση της ψήφισης, πώς θα επιμένουμε εσείς τώρα, να είναι πώς σε δούλια, να τους ευχαριστούμε, να έχουμε τίποτα. Ακόμα θέλω, παρακαλώ σίγουρα έχει καλωσή του, πώς μια μικρή απάντηση και να πάμε για το Συμβούλιο. Να εκπληρώσουμε κύριο Βαρία Ταξιδί την εμπειρία στην προσωπική αντιπολίτευση. Σχετικά με τον πρώτο νομίζω ότι κύριε Μαρέτα, αναφέρεται στα παραστατικά, κάποια παραστατικά δεν υπάρχουν. Αλλά το λέω από τον τρόπο τη εμπειρία ότι με την παρέμβαση πενταετία υπάρχει μια απόσπαση ασυνεξία και για αυτόν τον ισολογισμό έναντι τη κάθε ένα αντικείμενο υπολογίζεται με αυτό το ποσό την αξία του 7,1. Όντως, αυτά τα στοιχεία επιχειρηματικό πρόσωπο που έδωσε τόσο η εταιρεία λογιστική όσο και ο κοντός λογιστής. Οποιαδήποτε διαφορές που προκύψουν θα υπάρξουν μέσα από την ίδια στον άλλο σαφισμό της λύσης και θα έχουν όλα τα πλήρη κομματιά στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ να ψηφίσουμε σχετικά ως έχει εισήγηση για να τάσει τις κοινότητες. Κατά κουσική και έρευνα, δεν ψηφίζει ο επικεφαλής της δράσης του κ. Μαρέτη. Το δεύτερο θέμα είναι εξαιρέτηση. Πολύ για συντήρηση της παράδοσης του έργου, προστασία του κόμου και της κοινότητας αγροτόπου. Με συγκεκριμένου την ορκήνα στο σώμα να είναι. Είναι λίγο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στον αγρότοπο λοιπόν και ο Δήμος Σουλίου, το λέω για τον Πρόεδρο εδώ, θα τα ακούσει. Θα χρειαστεί μια παράταση εκεί λοιπόν, γιατί το έδαφος είναι βάρη, να το πω έτσι. Τώρα όμως βρήκαμε το σημείο, η παράταση είναι για τον παρακαλώ κύριε, υπάρχει μια ερώτηση. Να ψηφίσουμε σχετικά στο ένα θέμα της ιδιαίτερης για να τάσει ο κύριος, παρακαλώ. Ομόφωνα. Ομόφωνα κύριε Μαρέτα. Ομόφωνα. Δεν είναι το θέμα της ιδιαίτερης. Δεν ήταν το θέμα. Αλλά ομόφωνα πάει. Έτσι, συγγνώμη. Δεν είναι το θέμα της ιδιαίτερης. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τη Δήμαρχο, αντιδημάρχους, τεχνικές υπηρεσίες, περιφέρειες, όσοι πρόσφεραν για το έργο αυτό. Δεν είναι, ήταν γιατί σώζεται ένα χωριό, με το οποίο και ακόμα σήμερα νερό θολό πίνουμε, με διαλωμένα. Το έργο αυτό αποδόθηκε, είναι στο τέλος. Όταν τελειώσει το θαμπάνι Παρακαλώ να ψηφίσουμε σχετικά με την αντάσταση ο
Τέκα το θέμα της ημερήσιας διάθεσης. Ομόφωνα, κυρία Βάλλας. Τέκα το θέμα της ημερήσιας διάθεσης. Συγχωρεί τις έγκες παράδειγμα στο έμπρος και μεστρώσεις στην κοινωνικό δομένου του Σύλλημου. Η συγκεκριτής αντίμονος κύριος Αθασόπουλος. Κύριε Μαρία, πιστεύω ότι είναι τελευταία έλλη παράταση. Έχουμε μείνει για τον λόγο που πιστεύω γιατί μη έλλη παράταση. Δεν μπορώ να ανοιχτώ τίποτα και ξέρω πιστεύω όμως ότι ήρθα και ο προσωπικά με τον Ευρωλάδο θα τελειώσει αν όχι την επόμενη ομάδα. Θα του δώσουμε τελευταία παράταση αυτή και θα ολοκληρώσουμε. Δεν υπάρχει ερώτηση. Ελπίζουμε πάρα στα καρδιά φαίνεται. Το παρακαλώ να ψηφίσουμε σχετικά ω έχει εισήγηση στο 10ο θέμα τη ενίσχυση διάθεση. Ομόφωνα κύριε. Ομόφωνα. Το 10ο θέμα τη ενίσχυση διάθεση. Σύσταση αντιμετωπίσεω τη πρόοδο του έργου. Διευθύνση των κρύων εντάτων πάνω από τη διάθεση. Γιατί δεν είναι ο κύριο τη Ακροδανή. Εδώ κύριε Πρόεδρε, θα κάνουμε μια αφιέρωση για καρπικό και έφυγο. Το κουτί σα. Κύριε Βαλάσκα. Ο κύριος Μπάτς μπορεί να ρωτήσει τον κύριο Μπάτς. Ένα από το Ευχαριστώ. 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 Ευχαριστώ.
παρέμβα. Δεν υπάρχει. Τοποθέτηση υπάρχει. Παρακολουθώ όσο φυσικά ω έγκλη σύγκληση στο 14ο θέμα τη ενεργειακή ενέργεια που διαδράσει ο Σταθερό. Ομόφωνη. Ομόφωνη. 13ο θέμα τη ενεργειακή ενέργεια. Απευθεία εκπίστωση χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών και διατεχνικών παιχνιδιών του Ναπάρξη και του Τουρκίου Ταπαραγκιά με εισηγητή του Δημοτικού Συμβούλου κ. Φράγκο Τουμά. Κύριε Φράγκο, εδώ παρακαλώ. Υπήρχε μόνο εσύ και η προστάσταση, υπήρχε μόνο μια κοινούς ενδιαφέροντος προσφορά του κύριου Κουλαντίνου. Το ποσό είναι 6.856, δεν είναι καμία μεταβολή, όπως δεν είναι και στα παραγωγή, δεν είναι και σε αυτό. Άρα είμαι μόνος και θα ψηφίσουμε σχετικά με αυτό. Δεν είναι. Αν εκείνη η καλή ειδοποίηση, πέρσι μία είχαμε πάλι. Δύο. Μία είχαμε πάλι. Κύριε Μαρίσακα, κάποιος άλλος θα δώσει το πούσιο. Παρακαλώ να ψηφίσουμε σχετικά ως εισήγηση στο 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Διαδράσεις της κυρίως παρακαλώ. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Έχουμε το θέμα και τελευταίο της υπηρεσίας διάθεσης, την ενέργεια κλήρωσης και την ανάπτυξη δικαίου παραδειγμάτων στην Ευρωπαϊκή Ελλάδα Παραγκιάς για το έτος 2016. Με εισηγητή του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φράγκο Θωμά. Όπως λέει η καταστική μας παιδιά καταγραφή σε άλλη διαδράξη, λέει η καταστική, η περιοχή των δικών γίνεται με δημόσια κλήρωση. Οι διαθέσιμες άδειες στην Ευρώπη κατά το 80% τους ενδιαφερομένους των παραπλανών περιπτώσεων Α, Β και Γ και κατά το 20% των ενδιαφερομένων των παραπλανών περιπτώσεων Δ και Ε. Δημόσια κλήρωση θα διενεργηθεί και τη θέση στην οποία θα τοποθετηθεί ο κάθε αδειοδοτούμενο κατά τα αναμέτρα. Θα γίνουν 4 ξεχωριστέ κληρώσει. Μία για τα παραπλήματα του κλήματο Β, μία για τα παραπλήματα του κλήματο Γ, μία για τα περιστήρια και μία για τα χρηματοπολία. Κύριε Φράγκο, έχετε το λόγο να μα πείτε κάτι σοβαρά. Συγγνώμη, κύριε Δήμαρχο. Πριν ετοιμαστεί ο κύριος Φράγκος για να κάνει κλήρωση και να ενημερώσει το σώμα και τους παρακεσκόμενους, θα ήθελα να υπενθυμίσω στο Δημοτικό Συμβούλιο την κανονιστική, η οποία λέει ότι η κανονιστική έχει συγκεκριμένους όρους και κανόνες. Και στο άρθρο 18 λέει ότι για την τήρηση όλων των παραπάνω την ομαλή διεξαγωγή της Ευρωπανίγυρης και για οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει κατά την διοργάνωση και διεξαγωγή αυτής, αρμόδια θα είναι η Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπουλίου. Και είναι από τον αρμόδιο του Δήμαρχου με τον αναπληρωτή, δύο Δημοτικούς Συμβούλους, τρεις Δημοτικούς Συμβούλους και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Καραμαλιάς. Για την φετινή Ευρωπανίγυρη, λόγω της αγωγής της πλειοψηφίας από το Δημοτικό Συμβούλιο, η Επιτροπή Λαμπόβου είναι ο κύριος Καλόγιος Γιώργος, πρόεδρος της Παραμυθιάς, η κυρία Δούκα Βασιλική ως αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Μούτσιος Χρήστος, ο κύριος Φράγκος Τωμάς, ο κύριος Βάτσης Θεόδωρος, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για να ρυθμίσουν ό,τι προκύψει κατά τη διάρκεια του Λαμπόβου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φράγκο, θα ξεκινήσουμε την κλήρωση για τα παραπλήματα του Λαμπόβου. Θα ξεκινήσουμε πριν ξεκινήσουμε την διαδικασία της κλήρωσης, θα απευθύνουμε στους ενδιαφερομένους για τις πισταγιές. Κάθε χρόνο, όλους εσάς σας γνωρίζω προσωπικά, μία ο ένας, μία ο άλλος, όλοι παίρνουν και μία χρονιά, μία ο άλλος όπως θέλει στην κλήρωση. Τελική παράκληση φέτος, προσωπικά το λέω αυτό, επειδή φέτος υπάρχει ένα ενδιαφέρον από ένα μυστικό του τύπου σημείου και όσοι είστε στα μπαζάρια γενικότερα, δίνουν μία προτεραιότητα στους τόπους. Εάν συμφωνείτε και έχετε δείτε, σύμφωνη γνώμη όλοι εσείς που είστε ενδιαφερόμενοι, να βγάλουμε εκτός κλήρωσης τον τόπο δικό μας, να τοποθέσουμε για αυτό μια χρονιά και από εκεί και πέρα να κάνουμε την κλήρωση και από όσους άνθρωπους που είναι.
Εφόσον η γνώμη είναι σύμφωνη και χρονικά, θα γίνει η διαδικασία όπως γίνεται πάντα. Εγώ μπορώ να μιλήσω για τον λόγο. Πείτε το όνομά σας, πιστεύετε, έχετε κάνει αίτηση. Παρακαλώ. Έχω και εγώ τον χώρο, κάνω από την δουλειά του Ζωτών και σε όλη την Ελλάδα. Του Ζωτών εγώ τον περιεχόμενο, δεν είχε κανένα ιδέα να πάρει την ψαριά τη δικιά του στον χώρο. Νομίζω ότι η διαδικασία πρέπει να είναι καθαρή όπω γίνεται κάθε χρόνο και να του δώσει προτεραιότητα σε κάποιον ο οποίο είναι το τυφλό. Όλοι αυτοί είμαστε, όλοι οι υπόλοιποι μα πρέπει να έχουν την ανάγκη να πούμε εδώ. Δεν είναι τα δικιά στον χώρο που θα συλλέγουν πέντε χρόνια, πέντε ώρε. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους που δώσουν. Παρακαλώ, παρακαλώ. Καθίστε να πάμε, έχω κάνει αίτηση, έχω ξαναπάρει εδώ στην Παναμιά και θα ήθελα να κάνω την τιμή στον καινούργιο που έκανε την αίτηση να πάρει την άλλη ψαριά. Μόνο που θα πρέπει να όμως... Σε ποιο νόμο εδώ είναι και οι συνάδελφοι και οι διαφερόμενοι να πάρει την άλλη ψαριά. Βεβαίως θα την κάνω εγώ. Για να μην έχω την λοιπόνια ότι εσείς κάνουμε στην ψυχή. Περάστε έξω, κάντε έξω. Το δύο. Και
Εγώ θα σας πω να κάνω.
Κύριε Καλέκη, σας ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι και αυτό, όταν χρειαστεί, στην υπηρεσία περιβάλλοντος του ταμπάνου. Εσείς την κάμερα, την κάμερα.